Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στο απεικονιστικό, στο κοινωνικό απεικονιστικό σεμινάριο το σημερινό, που είναι και μένα ιδιαίτερη χαρά που γίνεται σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Πρωτοδευτική Παθολογική Κλινική, μια εμβληματική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Και θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή τον κ. Σαββόπουλο και τους συνεργάτες του που μας πλαισιώνουν σήμερα. Δεν είναι που σήμερα συναντιόμαστε, είναι που κάθε μέρα συναντιόμαστε και είναι μια από τις κλινικές που έχουμε εξαιρετική συνεργασία στην προσπάθεια να γινόμαστε όλοι καλύτεροι και στην προσπάθεια με καλή διάθεση ο ένας, καταλαβαίνοντας τις δυσκολίες του άλλου, να κάνουμε σιγά σιγά βήματα μπροστά, με βέβαια τελικό προορισμό τους αρρώστους του νοσοκομείου, τους ειδικευόμενους και τους φοιτητές μας. Επομένως, ευχαριστώ κύριε Σαββόπουλο για την παρουσία σας και εσάς και τους συνεργάτες σας. Εύχομαι να έχουμε συχνότερες συναντήσεις στο μέλλον και πολύ περισσότερες. Ευχαριστώ και όλους σας γιατί παρευρίσκεστε και παραδίδω το λόγο στον καθηγητή τον κύριο Σαββόπουλο και στον αγαπητό συνάδελφο τον Βαγγέλη Δεστάνη, τον πρόεδρο της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, για να συντονίσουν το σεμινάριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον καθηγητή τον κύριο Πρασόπουλο για τα ειλικρινή του λόγια. Το πιστεύω γιατί πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ καλή και στενή συνεργασία, θα έλεγα, σε επίπεδο καθημερινό. Με αφορμή πάρα πολύ ενδιαφέροντα περιστατικά, ειδικά τώρα που αρχίζει και ελαττώνεται η εισαγωγή των COVID και έχουμε και χώρο για τα περιστατικά διερεύνησης και κατανοώντας ο καθένας τις δυσκολίες του άλλου, προσπαθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να διεκπεραιώνουμε και με ασφάλεια τα περιστατικά. Και προσωπικώς έχω κατεβεί πάρα πολλές φορές ως ειδικευόμενος στον κύριο Πρασόπουλο μαζί με συνεργάτες, ότι έτσι πρέπει να είναι η ιατρική. Ο ένας να παίρνει από τον άλλον αυτό το οποίο έχει και γνωρίζει καλύτερα έτσι, στην ειδικότητά του. Επίσης, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να συμπροεδρεύω με τον Βαγγέλη Δεστάνη, ο οποίος επί χρόνια, θα έλεγα, διακονούσε, δεν θα έλεγα επάγγελμα, δεν είναι δόκιμος όρος, αλλά το λειτουργήμα του ακτινολόγου στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και στις προσωπικές στιγμές που το χρειαζόμαστε, αλλά και κάθε ασθενή δεν ξεχώριζε ποιος και τι. Και βέβαια και όλοι οι συνεργάτες, είτε ακτινολόγοι, είτε κλινικοί παθολόγοι, αιματολόγοι, γαστρολόγοι, νομίζω ότι προδιαθέτουν σε μια πάρα πολύ ωραία συνεδρία και να έχουμε και χρόνο να μην καταχραστώ άλλο έτσι, το χρόνο για μια καλή συζήτηση. Να δώσω μάλλον το λόγο στον συμπρόεδρο, ο οποίος αυτός, αφού χαιρετήσει, να παρουσιάσει και τον πρώτο ομιλητή και θα συνεχίσω εγώ μετά. Αγαπητέ κύριε Δεστάνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Αφού ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον καθηγητή κύριο Πρασόπουλο για την τιμή που μου έκανε να είμαι μαζί σας εδώ και είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα γιατί βρίσκομαι σε ανάμεσα ανθρώπους που έχω ζήσει χρόνια μαζί και διατηρούν τις καλύτερες αναμνήσεις. Θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο καθηγητής ο κύριος Σαββόπουλος στην επαφή που υπήρχε ανάμεσα στην προπαιδευτική παθολογική κλινική και στο ακτινολογικό τμήμα. Θα έλεγα ότι με την πάροδο του χρόνου είχε εξελιχθεί σε μια, δεν είναι υπερβολικό, αλλά ήταν μια, θα έλεγα, υποδηματική σχέση, σχέση συνεργασίας. Και αρχίζοντας, θα ήθελα να τονίσω αυτό το γεγονός, ότι όλα γίνονται για τον ασθενή. Και προϋπόθεση απαραίτητη είναι να υπάρχει όσο καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους γιατρούς που εμπλέκονται στη διάγνωση και στη θεραπεία του. Ίσως θα μπορούσα να το πω στο τέλος, αλλά αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι αυτή η σχέση, αυτή η καλή συνεργασία ξεκινάει από την προσέγγιση του ίδιου του ασθενή. Από την αναγκαιότητα να υπάρχει μια καλή περιγραφή του προβλήματος για να μπορεί και ο απεικονιστής να λειτουργήσει καλύτερα και βέβαια επί τη σειρά του και αυτός να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής και πιο γρήγορος στο θέμα της διάγνωσης, κάτι που επιταχύνει και την διάγνωση αλλά και την θεραπευτική αγωγή. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα παρακαλέσω τον κύριο Τζιόμαρο, τον πρώτο ομιλητή, να μας αναπτύξει το θέμα οξύ ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο ρόλος του παθολόγου, ενδοφλέβια θρομβόληση. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έχει περάσει λίγο η ώρα και δεν θέλω εγώ να σας κρατήσω πάρα πολύ. Λίγο προβληματίστηκα για να είμαι ειλικρινής τι θα πω σε ένα σεμινάριο κατά βάση που αντιλαμβάνομαι ότι απευθύνεται κυρίως σε ακτινολόγους. Επομένως, θα ήθελα να σταθώ, δεν θα σας πω τώρα για στατίνες και ξέρω εγώ, αντιπερτασικά. Θα συζητήσουμε λίγο κυρίως για τη θρομβόληση και για το πώς αντιμετωπίζουμε ένα ασθενή με, πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε ένα ασθενή με οξύ ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Εγώ θυμάμαι ως ειδικευόμενος το που έκανα στο Ιπποκράτη, στη Θεσσαλονίκη ειδικότητα, το ασθενής με εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν ένα εύκολο περιστατικό με την έννοια ότι μέσα στην πίεση της εφημερίας ήταν ένας ασθενής ο οποίος ίσως δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Θυμάμαι ότι εμείς δεν κάναμε καν αξονική τομογραφία τότε στην εισαγωγή, την κάναμε την επόμενη μέρα και ήταν ένας ασθενής ο οποίος κατά βάση του βάζαμε έναν ορό, βλέπουμε λίγο τα εργαστηριακά του, ρίχναμε λίγο την πίεση και αυτά. Και δεν κάναμε σχεδόν, δεν κάναμε και πολλά πράγματα. Βέβαια η αλήθεια δυστυχώς είναι ότι παρόλα τα meeting που κάνουμε και αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε, σε πολλά νοσοκομεία η αντιμετώπιση του ασθενούς με εγκεφαλικό κάπως έτσι είναι, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ. Δηλαδή εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να πω έτσι σε λίγο χρόνο, έχω 10-15 διαφάνειες, να δείξω τι σημασία έχει αυτή η ενδοφλέβια θρομβόληση, τι κερδίζει ο ασθενής, για ποιο λόγο και για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται τελικά και ποια είναι η συμβολή του ακτινολόγου που οι περισσότεροι στο ακροατήριο φαντάζομαι είναι ακτινολόγοι σε αυτό. Τώρα ο ρόλος του παθολόγου βέβαια στο κεφαλικό είναι κεντρικός, είναι ασθενής ο οποίος, συγγνώμη λίγο, ναι, συγγνώμη, ξέχασα να πατήσω στο βίντεο. Ωραία. Τώρα ελπίζω να με βλέπετε έτσι. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσω έτσι να πω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί μας αφορά, ας πούμε, το ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο τους γιατρούς και γιατί μας αφορά η ενδοφλέβια θρομβόληση και γιατί πρέπει κάπως όλοι να συμβάλλουμε από την πλευρά μας το να γίνεται πιο συχνά η ενδοφλέβια θρομβόληση στους ασθενείς μας. Λοιπόν, το ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια πάρα πολύ συχνή νόσος, δυστυχώς. Εδώ έχω έτσι κάποια στοιχεία επιδημιολογικά κυρίως από τις νομίες. Λοιπόν, ότι σε άτομα ηλικίας 55-75 ετών, αν είσαι άντρας, έχεις περίπου 14-15% πιθανότητα να υποστείς τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου εγκυακό κεφαλικό επεισόδιο. Αν είσαι γυναίκα, 1 στις 5 πιθανότητες. Άρα είναι μια πολύ συχνή κατάσταση και επίσης είναι και θανατηφόρα. Είναι η τρίτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Και ευθύνεται περίπου για το 10% των θανάτων σε άνδρες και σε γυναίκες. Βλέπετε, τα ποσοστά είναι υψηλότερα στις γυναίκες και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Πάλι από τις ΗΠΑ φαίνεται ότι περίπου 1 στους 10 ασθενείς που θα υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο θα καταλήξει εντός 30 ημερών. Στην ηλικία μας περίπου το 10% των ασθενών νοσηλεύονται με ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποβιώνουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Και από αυτούς που θα λάβουν εξιτήριο, βλέπετε ότι μέσα στον ένα χρόνο περίπου 1 στους 3 θα αποβιώσουν σε ηλικία μεγαλύτερη από 75 ετών, αλλά ακόμα και αυτοί που είναι νεότεροι, 45-64 ετών, περίπου 10% θα αποβιώσουν στον ένα χρόνο. Άρα μέσα στον ένα χρόνο περίπου το 20% των ασθενών αθρηστικά, αν βάλουμε μαζί και αυτούς που νοσηλεύτηκαν και αποβίωσαν κατά διάρκεια της νοσηλείας, θα έχουν αποβιώσει ακόμα και νέα άτομα έως 65 ετών. Άρα το αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο είναι μια συχνή κατάσταση και θανατηφόρος και επιπλέον, και αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία, αυτό που φοβάται και ο κόσμος κυρίως, είναι η αναπηρία που προκαλεί. Και εδώ είναι και ο ρόλος της θρομβόλησης ουσιαστικά. Είναι η πρώτη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας. Από στατιστικά πάλι από την Αμερική, περίπου 1 στους 4 ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο εξαρτάται ισοβίως από άλλους για τις καθημερινές δραστηριότητές του. Στη χώρα μας το ποσοστό αυτό είναι ακόμα υψηλότερο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ένας άνθρωπος με εγκεφαλικό επεισόδιο έχει 1 στις 4 πιθανότητες να μην μπορέσει στην υπόλοιπη ζωή του να φάει μόνος του, να πιει νερό, να ντυθεί. Και επίσης, αν και παλιότερα θεωρούσαμε ότι τα εγκεφαλικά αφορούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα,
τώρα ηλικιωμένα είναι λίγο, ο όρος είναι λίγο αυθαίρετος, ας πούμε άνω των 65, φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό αφορά άτομα ηλικίας μικρότερης, και εδώ φαίνεται παραδείγματος χάρη τα 60% των νέων εγκεφαλικών αφορούν άτομα ηλικίας μικρότερης των 75 ετών. Άρα και νέα άτομα παθαίνουν εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο, όπως είπαμε, είναι συχνό, είναι θανατηφόρο και επίσης πολύ συχνά αφήνει μακροχρόνια σοβαρή αναπηρία. Επομένως, εδώ κάπως είναι ο ρόλος της θρομβόλησης, όπως θα συζητήσω. Γιατί, επειδή τα περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια είναι ισχυμικά, βλέπετε εδώ έτσι λίγο για τους και νεότερους συναδέλφους, το 85% είναι ισχυμικά εγκεφαλικά επεισόδια και μόνο το 15% είναι αιμορραγικά, και τα περισσότερα ισχυμικά εγκεφαλικά επεισόδια οφείλονται είτε σε θρόμβωση είτε σε εμβολή. Τα άλλα αίτια είναι πολύ σπανιότερα. Όσον αφορά τα αιμορραγικά, περίπου 10% αποτελούν εγκεφαλική αιμορραγία και το 5% η παραχνοειδή αιμορραγία. Άρα η μεγάλη πλειοψηφία είναι ισχυμικά εγκεφαλικά επεισόδια είτε λόγω θρόμβωσης είτε λόγω εμβολής. Όσον αφορά τη θρόμβωση, έχουμε πάλι δύο υποτύπους. Ένας υπότυπος είναι η νόσος των μεγάλων αρτηριών, στένωση δηλαδή καροτίδων, σποδηλικών αρτηριών, αρτηριών του κύκλου του Willis και των μεγάλων κλάδων. Και όταν λέμε νόσο, εννοούμε κατά βάση αθυροσκλήρωση. Αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Τα άλλα είναι πάρα πολύ σπάνια. Διαχωρισμός, όπως δεν έχω δει ποτέ. Τραυματισμός, αγκίδα, πάρα πολύ σπάνια. Άρα, όταν μιλάμε για θρόμβωση, εννοούμε ή αθυροσκλήρωση των μεγάλων αγκείων, καροτίδες, σποδηλικές αρτηρίες και τα μεγάλα ενδοκεφαλικά αγκεία, ή νόσο των μικρών αγκείων, αυτά που λέμε καινοχωριώδη ή λάκουνα ρέμφρακτα, τα οποία εδώ η παθογένεια είναι κυρίως λιποϊαλίνωση, λόγω υπέρτασης και ηλικίας και λιγότερο συχνά, η αθυροσκλήρωση. Αυτά τα λάκουνα έμφρακτα, όπως γνωρίζουν πιο καλά οι ακτινολόγοι από μένα, πολλές φορές δεν τα βλέπουμε καν στην αξονική τομογραφία. Άρα έχουμε ένα ασθενή με νευρολογική σημειολογία, ο οποίος έχει φυσιολογική αξονική τομογραφία. Και ο δεύτερος υπότυπος των ισχυμικών εγκεφαλικών επεισοδίων είναι τα εμβολικά, όπου εδώ πάλι η μεγάλη πλειοψηφία είναι αυτά που οφείλονται σε κολπική μαρμαριγή. Τα άλλα αίτια είναι πολύ πολύ σπανιότερα, πνευματικές βαλβιδοδοπάθειες που είναι πολύ σπάνιες πλέον, πολύ βαριές μυοκαρδιοπάθειες, βαριές καρδιακές ανεπάρξεις, επίσης πάρα πολύ ασύνηθες, ανοιχτό ιδές τρίμα, κυρίως σε νέα άτομα το ψάχνουμε αυτό, πάρα πολύ σπάνιο όμως. Και υπάρχει και αυτή η κατηγορία που τα τελευταία χρόνια συζητάται, δηλαδή όταν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος δεν έχει αθυροσκλήρωση στις μεγάλες αρτηρίες, όπως είπαμε, δεν έχει ένα έμφρακτο το οποίο είναι μεγάλο, δεν είναι επομένως λάκουναρ, και δεν έχει κολπική μαρμαριγή. Θεωρούμε ότι αυτός ο ασθενής με κάποιο μηχανισμό, από κάποια αιτία, κάνει εμβολικό επεισόδιο, και αυτά λέγονται έτσι εμβολικά αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια άγνωσης αιστείας, και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσο η αντιμετώπιση αυτά τα εγκεφαλικά θα πρέπει να είναι αντιεμπεταλιακή αγωγή ή αντιπικτική αγωγή, αλλά νομίζω αυτό δεν είναι κάπως στις παρούσεις. Αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι τα πιο συχνά τα εγκεφαλικά επεισόδια που γνωρίζετε ήδη, βέβαια, είναι ότι είναι ισχυμικά, είτε από μεγάλα αγκεία, είτε καινοχωριώδη ή για την κολπική μαρμαριγή. Τώρα για τα μεγάλα αγκεία θα μας πει παραπέρα και κυρίως για τα εγκεφαλικά αγκεία και συνέχεια και ο κύριος Φινίτσης. Άρα βλέπουμε ότι στους περισσότερους ασθενείς με αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ο μηχανισμός είναι η ισχυμία, και επομένως και συνήθως οφείλεται σε κάποια απόφρεξη κάποιου αγκίου, επομένως μπορούμε να παρέμβουμε, επειδή και στη θρόμβωση ουσιαστικά μιλάμε για θρομβοεμβολή, στην εμβολή μάλλον μιλάμε για εμβολή σε κάποιο μεγάλο αγκίο. Άρα μπορούμε να παρέμβουμε κάπως και να διαλύσουμε αυτό το θρόμβος, να κάνουμε δηλαδή θρομβόλης κατά φάση. Αυτό είναι ο λόγος. Άρα εδώ έχω ένα περιστατικό, ας πούμε έτσι πολύ σύντομα, ένα κλασικό περιστατικό με αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο. Ένας άνδρας, σχετικά ηλικιωμένος, προσέρχεται με δεξιά εμιπάρεση, εδώ και 2 ώρες περίπου. Πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν αρτηριακή υπέρταση, ο συγκεκριμένος ασθενής έχει και ζαχαρόδη διαβήτη. Πολύ συχνά οι Έλληνες δυστυχώς ακόμα και σήμερα καπνίζουν, αυτός το σταμάτησε πριν από 5 χρόνια. Έχει λίγο αυξημένη αρτηριακή πίεση, κάτι σύνηθες στην οξία φάση του αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Κάνουμε ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα που διαπιστώνουμε ότι ο ρυθμός είναι φλεβοκομβικός και δεν υπάρχουν ισχυμικές αλλοιώσεις.
νευρολογική εξέταση πλήρη, η οποία μας δίνει αυτό το score, αυτό το National Institute of Health Stroke Scale. Είναι μια κλίμακα η οποία ουσιαστικά δείχνει την βαρύτητα του αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου, κάνοντας μια νευρολογική εκτίμηση, όπως δηλαδή έχει μυπάρηση, μυπιστησία, αφασία, δυσαρθρία και ούτω καθεξής. Και η κλίμακα αυτή κυμαίνεται από 0 έως 40 περίπου, και όταν είναι ουσιαστικά πάνω από μέχρι 5 είναι ένα παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο ήπιο, 5 με 25 είναι ένα μέτριας βαρύτητας εγκεφαλικό και πάνω από 25 είναι ένα βαρύ αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα αυτός έχει ένα μέτριας βαρύτητας αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και εδώ είναι τώρα η συμβολή του ακτινολόγου, η δικιά σας, όπου πρέπει να γίνει άμεσα μια αξονική τομογραφία, η οποία δεν αναδεικνύει σε αυτή την περίπτωση που την κάναμε άμεσα παθολογικά ευρήματα. Τα λέμε άμεσα, συγγνώμη, στα τέπο δυνατόν νωρίτερα. Και το ερώτημα που τίθεται σε αυτόν τον ασθενή είναι αν πρέπει να υποβληθεί σε ενδοφλέβια θρομβόληση, αν μας φτάνουν αυτές τις πληροφορίες που έχουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε σε θρομβόληση, αν χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία ή αν δεν πρέπει να υποβληθεί σε θρομβόληση. Τώρα η απάντηση είναι ναι, και πρέπει και άμεσα επίσης, και οπωσδήποτε θα λέω, όχι ναι απλώς, οπωσδήποτε να υποβληθεί σε θρομβόληση αυτός ο ασθενής. Και θέλω να έρθω λίγο στο πιο πρακτικό κομμάτι, ας πούμε, στο ρόλο και του παθολόγου και της συνεργασίας του με τον ακτινολόγο. Γιατί να κάνω θρομβόληση, τι έχει να κερδίσει ο ασθενής? Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες με θρομβόληση και δείχνουν ότι αν όσο πιο γρήγορα γίνει η θρομβόληση, τόσο περισσότερο ωφελείται ο ασθενής. Και το παράθυρο είναι μέχρι τις 4,5 ώρες. Αλλά όταν λέμε ότι μέχρι τις 4,5 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε θρομβόληση, αυτό είναι κάπως παραπλανητικό. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Βλέπετε δηλαδή εδώ που δημοσιεύει σε μεγάλα περιοδικά, ότι αν εφαρμόσουμε θρομβόληση μέσα στις 3 πρώτες ώρες από την έναρξη συμπτωμάτων, αυξάνει η πιθανότητα λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά 53%. Δηλαδή, ο ασθενής θα είναι όταν λέμε λειτουργική ανεξαρτησία, ο ασθενής θα μπορεί να αντιθεί μόνος του, να φάει μόνος του, να περπατήσει, να αυτοεξυπηρετηθεί. Μπορεί να έχει κάποιο βαθμό αναπηρία, ξέρω εγώ, να έχει μια έκπτωση της μυϊκής ισχύος στο χέρι, στο πόδι, να χρειάζεται λίγο βοήθεια, αλλά θα είναι ανεξάρτητος για τις βασικές καθημερινές του ανάγκες. Βλέπετε ότι όταν όσο παρατείνεται το διάστημα ανάμεσα στην έναρξη συμπτωμάτων και στην εφαρμογή της θρομβόλησης, το όφελος εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά σιγά σιγά μειώνεται. Αν δηλαδή κάνουμε θρομβόληση ανάμεσα στις 3 με 4,5 ώρες, που πάλι είναι εντός του παραθύρου των ενδείξεων, η πιθανότητα λειτουργικής ανεξαρτησίας βελτιώνεται μεν, αλλά είναι μόνο κατά 34%, μία στις 3 δηλαδή πιθανότητες. Και μετά τις 4,5 ώρες εξακολουθεί να υπάρχει όφελος, ωστόσο όσο παρατείνεται αυτό το διάστημα αυξάνεται περαιτέρω, αυξάνει περισσότερο και ο κίνδυνος της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας, που είναι ο μεγάλος φόβος στη θρομβόληση, και από την άλλη μειώνεται και η πιθανότητα βελτίωση του ασθενούς. Αυτό το γνωρίζουν πάλι από τα φοιτητικά μας χρόνια, ότι ο εγκέφαλος έχει πολύ μικρό διάστημα μπορεί να παραμείνει ζωντανός. Αν δεν αποκατασταθεί η αιμάτωσή του εκέρος, νεκρώνεται και στη συνέχεια η θρομβόληση δεν έχει κανένα όφελος. Και έχει βέβαια τον κίνδυνο της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. Τώρα, όταν λέμε θρομβόληση, επειδή ενδεχομένως οι συνάδελφοι που είναι στο ακροατήριο δεν ξέρουν τι γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι κάτι δύσκολο, ξέρω εγώ, θέλει κάποιον ιδιαίτερο εξοπλισμό, ξέρω εγώ, θέλει κάποια εμπειρία, κάποια τεχνολογικό εξοπλισμό, παραδείγματος χάρη. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Και γι' αυτό και το γράφω εδώ, έχω και τα μιλιγκράμ και τα κιλά. Δηλαδή, τι είναι, ένα δίνεις ενδοφλεβίως, δεν μιλάμε για κάποια ιδιαίτερη, έχεις από τον ορό, όπως βάζεις έναν ορό, ξέρω εγώ, δεξτροζούχο, ας πούμε, ένα τριούχο ορό, βάζεις το φάρμακο. Ιστικό ενεργοποιητή του πλασμενογόνου, πολύ φτηνό φάρμακο, παλιά χρησιμοποιούνταν και στα, ίσως χρησιμοποιείται ακόμα, δεν γνωρίζω, στα φράγματα στην νοσοκομεία, που δυστυχώς δεν γίνεται ακόμα πρωτογενής αγκιοπλαστική. Η δόση είναι 0,9 μιλιγκράμμα ανά κιλό βάρος σώματος, δηλαδή ουσιαστικά ρωτάμε τον ασθενή πόσα κιλά είναι, αν δεν μιλάει, υπολογίζουμε εμείς περίπου, και χορηγούμε 0,9 μιλιγκράμμα ανά κιλό βάρος σώματος. Μέγιστη δόση είναι 90 μιλιγκράμμα, άρα είναι 100 κιλά και πάνω ασθενής, αυτή είναι η μέγιστη δόση. Το 10% το χορηγούμε μπόλους και το υπόλοιπο σε έναν ώρο, σε μία ώρα. Είναι δηλαδή πάρα πολύ εύκολη χορήγηση, δεν είναι κάτι δύσκολο. Ο ασθενής βέβαια συνέχεια μετά πρέπει να είναι σε στενή παρακολούθηση. Το ιδανικό είναι να νοσηλευτεί σε μονάδα αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, αυτό που λέμε αγγλικά stroke unit, αλλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε ένα νοσοκομείο. Θα μπορούσε να βρεθεί κάποια ενδιάμεση φόρμουλα ενδεχομένως, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να είναι ίσως μια στεφανία μονάδα ή σε ένα θάλαμο με υψηλή επιτήρηση.
Εδώ τώρα έχουμε καταλήξει να έχουμε ασθενείς διασωληνωμένους για 5 μέρες, ας πούμε, κορονοϊό τώρα. Νομίζω ότι σίγουρα η ασφάλεια των ασθενών είναι το πρώτο, αλλά καλό είναι να είμαστε λίγο και λίγο πρακτικοί, ας πούμε. Μην υστερούμε από τον ασθενή κάτι που θα τον ωφελήσει. Άρα μιλάμε για μια εύκολη διαδικασία, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εμπειρία. Το αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι γρήγορο να κάνεις μια αξονική τομογραφία κατά βάση. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, αυτό που χρειάζεται από τον ασθενή είναι να έρθει νωρίς. Επειδή δυστυχώς αρκετοί ασθενείς δεν έρχονται νωρίς. Δεν έχει περάσει ακόμα αυτή η κουλτούρα, όπως είναι με το έμφραγμα που γίνονται όλες αυτές οι εκστρατείες, με όλους τις αισθανθείς πόνους στην καρδιά, να έρθεις αμέσως και οι ασθενείς έρχονται αμέσως. Αλλά ως ένα βαθμό έρχονται αμέσως επειδή ξέρουν ότι θα ωφεληθούν, ότι θα πάνε καλά. Ενώ με το εγκυακό κεφαλικό επεισόδιο αυτό ενδεχομένως και εμείς οι γιατροί δεν έχουμε πιστεί. Σε πολλά νοσοκομεία πιστεύει ότι γίνεται θρομβόληση, άρα και οι ασθενείς γιατί να έρθουν νωρίς. Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη δεν γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία πριν του χάρη θρομβόληση. Άρα, μια εύκολη διαδικασία χρειάζεται μόνο μια αξονική τομογραφία, αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα. Πρέπει μέσα όλοι να τρέξουμε. Πρέπει να τρέξουμε. Και οι παθολόγοι και οι ακτινολόγοι. Λοιπόν, τι εξέταση να κάνουμε. Θέλω μια απλή αξονική τομογραφία χωρίς χορήγηση σκιαστικού. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε π.χ. να δούμε την κρεατινίνη, την εφρική λειτουργία, αν θα δώσουμε σκιαστικό, δεν θα δώσουμε σκιαστικό. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μια απλή αξονική τομογραφία χωρίς χορήγηση σκιαστικού. Όσον αφορά τι βλέπουμε, βασικά πρέπει να μην δούμε αυτό. Το κάνουμε για να αποκλείσουμε την αιμορραγία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το οποίο, όπως γνωρίζετε, οι ακτινολόγοι πιο καλά από μένα, η αιμορραγία, αν υπάρχει, σχεδόν πάντα θα φανεί στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς χορήγηση σκιαστικού, σε ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ενώ αντίθετα, στα περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια, στην αρχή μπορεί να μην δούμε και τίποτα σε μια απλή αξονική τομογραφία. Εμείς, δηλαδή, βασικά δεν θέλουμε να δούμε τίποτα κατά βάση. Τώρα, αν δούμε κάτι, δούμε, παραδείγματος χάρη, μια περιορισμένη υπόπυκνη περιοχή ή υπέρπυκνη μέση εγκεφαλική αρτηρία, αυτά δεν αποτελούν αντενδείξεις για την εφαρμογή θρομβόλησης. Θα συζητήσει συνέχεια ο κύριος Φινίτσης για την θρομβεκτομή, αλλά παρόλα αυτά, εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε σε θρομβόληση. Είναι μια σχετική αντένδειξη, θα το πω παρακάτω, αν έχουμε μια πολύ μεγάλη έκταση της ισχυμικής περιοχής. Θα το πω παρακάτω, αυτό στις αντενδείξεις. Μήπως να κάνουμε και αγκιογραφία ταυτόχρονα για να δούμε τα μεγάλα αγκία, αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Μαγνητική τομογραφία δεν γίνεται σε επίγουσα βάση στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, δεν ξέρω σε κάποιο νοσοκομείο γίνεται στην Ελλάδα. Αλλά δεν πρέπει αυτά να καθυστερούν την εφαρμογή θρομβόλησης. Πρέπει να κάνουμε άμεσα μια απλή αξονική τομογραφία για να μπορέσουμε να αποκλείσουμε την αιμορραγία και να προχωρήσουμε στη θρομβόληση. Φτάνει όμως μόνο μια αξονική τομογραφία ως παθολόγο. Δεν χρειάζεται να κάνω και κάποιες εξετάσεις υπεργαστηριακές. Το μόνο που χρειάζεται από εργαστηριακό έλεγχο είναι να μετρήσω γλυκόζη αίματος. Επομένως, δεν χρειάζεται ούτε καν να πάρω αίμα και να το στείλω στο βιοχημικό εργαστήριο και να μετρήσει τη γλυκόζη. Μπορεί να κάνει 1-1,5 ώρα στις συνθήκες εφημερίας. Δηλαδή, στο τέλος καταλήγουμε. Μου έχει τύχει από προσωπική εμπειρία να έχουμε την αξονική στα χέρια μας και να περιμένουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Είναι άσκοπο αυτό. Μετράμε από το δάχτυλο του ασθενούς με ένα στικ τη γλυκόζη. Και το άλλο που σκέφτεσαι, βέβαια, είπα, είναι ότι σκέφτεσαι μήπως κάνει ο ασθενής εγκεφαλική αιμορραγία. Έτσι, μήπως πρέπει να δούμε τον πυκτικό μηχανισμό, πετάλια, χρόνους πήξης. Ούτε αυτό χρειάζεται. Όσο και κάποιος ξενίζει, και εμένα ξένιζε ότι το διάβασα αυτό στις οδηγίες. Επίσημες οδηγίες είναι αυτές, βλέπετε κάτω από το stroke πριν από 4 χρόνια. Δεν χρειάζεται να υπολογίζουμε τα αιμοπετάλια και τον πυκτικό μηχανισμό, εκτός αν υπάρχει υπόνοια για αιμορραγική διάθεση. Αν έχουμε ασθενή ο οποίος παίρνει φάρμακα πυκτικά, αν έχει κλινικά σημεία αιμορραγικής διάθεσης, έχει πετέχειες, έχει κρυδαμένες εκχυμώσεις, έχει αιμορραγίες από κάποιο σημείο, τότε σαφώς θα το ελέγξουμε. Αλλά αυτή η ασθενή είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω δει ποτέ ασθενή με εγκεφαλικό ο οποίος να έχει αιμορραγική διάθεση. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Και επίσης, κάτι που είναι για τους παθολόγους, δεν πρέπει να καθυστερεί η χορήγηση θρομβόλησης για να διαπιστωθεί αν βελτιώνεται αυτόματα η κατάσταση του ασθενού. Μπορεί να βελτιωθεί, ωραία, μια χαρά. Μπορεί όμως και να μην βελτιωθεί. Και αν δεν βελτιωθεί, έχουμε χάσει το παράθυρο αυτό, το χρυσό παράθυρο, για να τον βοηθήσουμε εμείς. Λοιπόν, άρα, εδώ είναι οι απόλυτες αντεδείξεις θρομβόλησης. Αυτό τις παραθέτω για όσους παθολόγους είναι στο ακροατήριο και όσον αφορά και για τους συναδέλφους ακτινολόγους, για να δείξω ότι οι αντεδείξεις αυτές είναι πάρα πολύ σπάνιες. Πολύ σπάνια κάποιος ασθενής θα έχει κάτι από τα παρακάτω. Άρα, το θέμα που πολλοί ασθενείς δεν μπορούν να υποβληθούν σε θρομβόληση, κατά βάση είναι ότι έρχονται αργά οι ασθενείς, οπότε εκεί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά το άλλο πρόβλημα είναι ότι κάποιοι έρχονται εντός του παραθύρου, αλλά εμείς, η συνεργασία μας, δεν είμαστε αρκετά γρήγοροι ώστε να κάνουμε
εγκαίρως την αξονική τομογραφία και να προχωρήσουμε στη συνέχεια στους θρομβόλους. Κάποιες θέσεις μπορεί να έχουν αρτηριακή πίεση υψηλή, όπως είπα, αλλά σπάνια θα έχουν τόσο υψηλή αρτηριακή πίεση, πάνω από 185 με 110 μμ στήλη σιδηραρχείρου. Είπα ότι η εκτεταμένη υπόπυκνη περιοχή στη σχετική εγκεφάλου θεωρείται απόλυτη αντένδειξη θρομβόλησης, δεν είναι όμως και τόσο συχνό έβριμα. Να έχει ένα σπάθι εγκεφαλικό το τελευταίο τρίμηνο θα μπορούσε, αλλά δεν είναι και τόσο συνηθισμένο. Κράνη εγκεφαλική κάκωση, επέμβαση στον εγκέφαλο, βλέπετε εδώ σποδηλική στήλη, πολύ σπάνια τα βλέπουμε αυτά. Ιστορικό εγκεφαλικής αιμορραγίας, δεν είναι και τόσο συχνό αυτό. Καρκίνος γαστρεντερικού ή γαστρεντερική αιμορραγία τις τελευταίες 3 εβδομάδες βλέπετε επίσης να είναι η αιμορραγία. Οι διαταραχές του πυκτικού μηχανισμού πρέπει να είναι πολύ εξεσημασμένες για να αποτελούν αντένδειξη για θρομβόληση. Όπως είπα, όμως δεν τις χρειάζεται να περιμένουμε τον έλεγχο. Αν ο ασθενής δεν έχει αιμορραγική διάθεση, μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν ο ασθενής παίρνει βέβαια υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους ή νεότερα αντιπυκτικά, δεν μπορούμε να κάνουμε θρομβόληση. Με τα νεότερα αντιπυκτικά έχουμε το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάπως τη δραστικότητά τους με εξετάσεις ρουτίνας, ας το πω έτσι. Οπότε κανονικά δεν μπορούμε να κάνουμε θρομβόληση. Εδώ θα περιμένουμε σιγά σιγά καινούργια δεδομένα όσο τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται πιο πολύ. Και ενδοκράνη νεοπλασία, που επίσης είναι κάτι πολύ σπάνιο. Άρα βλέπετε ότι οι απόλυτες αντιδείξεις θρομβόλησης είναι σπάνιες. Το πρόβλημα είναι ότι ο ασθενής δεν έχει νωρίσει και εμείς δεν είμαστε γρήγοροι. Και υπάρχουν βέβαια και οι σχετικές αντενδείξεις. Είναι εδώ σε αυτούς οι οποίοι έρχονται εντός 3 έως 4,5 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Εδώ γιατί μιλάμε για σχετικές αντενδείξεις? Επειδή αυτοί οι ασθενείς, επειδή έχει περάσει πλέον κάποια ώρα, δεν θα ωφεληθούν τόσο πολύ από τη θρομβόληση. Το έδειξα και προηγουμένως. Άρα εδώ είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, με την έννοια ότι επειδή το όφελος είναι μικρότερο, δεν μπορούμε να πάρουμε και πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο. Και επίσης είπαμε και το άλλο, ότι όσο παρατείνεται το διάστημα από την έρεξη του συμπτωμάτων μέχρι τη χορήγηση της θρομβόλησης, αυξάνει ο κίνδυνος της εγκεφαλικής αιμορραγίας. Άρα, αν ο ασθενής είναι άνω των 80 ετών ή αν έχει ένα πολύ βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, αυτό το σκορ είναι πάρα πολύ ψηλό για όσους έχουν εμπειρία με αυτούς τους ασθενείς. Μια ασθενή ο οποίος έχει ημιπληγία, δυσαρθρία, δηλαδή δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Αν ασθενής παίρνει συντρόμα, αλλά το INR είναι και κάτω από 1,7, είναι μια σχετική αντένδειξη. Αν είναι πάνω από 1,7, είπαμε ότι είναι απόλυτη αντένδειξη. Και επίσης, αν έχει ιστορικό και διαβήτη και εγκεφαλικού επεισοδίου. Σε αυτούς τους ασθενείς, αυτά είναι και πάλι το λέω σχετικές αντένδειξεις. Δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε. Και κλείνοντας, δεν θέλω να πω κάτι άλλο να κουράσω, θέλω να πω ότι για τη θρομβόληση, κάτι έτσι πρακτικό, ότι δεν χρειάζεται συνένεση του ασθενούς, επειδή ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει και ίσως εντείνεται αυτό το θέμα με την ευθύνη. Ίσα-ίσα θα έλεγα, η θρομβόληση είναι η μόνη θεραπεία που έχει φανεί ότι βελτιώνει την έκβαση των ασθενών με αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, με ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν δείξει ότι βελτιώνουν. Και βέβαια και η νοσηλεία σε μονάδα αγκιακών εγκεφαλικών επεισόδιων. Τα υπόλοιπα, τα φάρμακα, οι στατίνες που είπα, ξέρω εγώ, αντιπεταλιακά, αντιπυκτικά, την έκβαση του εγκεφαλικού επεισόδου δεν τη βελτιώνουν. Βοηθάνε στη δευτερογενή πρόληψη, να μην πάτε δηλαδή και άλλο εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα η θεραπεία του εγκεφαλικού είναι μόνο η θρομβόληση. Και είναι το μόνο που έχεις. Άρα αν το έχεις και δεν το κάνεις, εκεί έχεις την ευθύνη. Και επίσης, αν δεν το έχεις, τίθεται πάλι ένα ερώτημα από τον ασθενή, από την κοινωνία, γιατί δεν το έχεις, όταν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί, όπως βλέπετε, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο που έχει έναν αξονικό τομογράφο και κάποιο παθολόγο που μπορεί να κάνει μια αδρή νευρολογική εκτίμηση, ας πούμε, και να χορηγήσει το φάρμακο. Λοιπόν, εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και αν έχετε κάποια ερώτηση, δεν ξέρω στο τέλος αν θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Κώστα, τον κύριο Τζιόμαλο. Νομίζω, επειδή βλέπω μια ετερογένεια στα θέματα, συμφωνεί και ο καθηγητής Προσόπουλος, να γίνεται η συζήτηση μετά από κάθε εισήγηση, γιατί ενδεχομένως στο τέλος θα έχει χαθεί λίγο και η συνέχεια. Άρα, να δώσουμε τον λόγο. Υπάρχει, λέω, την κυρία Καλιάφα, κάνει θέλει, κύριε Τζιόμαλο. Παρακαλώ, κυρία Καλιάφα. Καταρχήν, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ με τα εγκεφαλικά δεν ασχολούμαι. Ασχολούμαι κοντά σε εσάς, δηλαδή. Μαθαίνω από εσάς. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Μας είπατε ότι αρκεί μια απλή αξονική τομογραφία στα επίγοντα όταν έρθει το ασθενής. Αυτό που λέτε εσείς και το έχω ακούσει από εσάς, το mismatch, να δούμε δηλαδή αν υπάρχει περιοχή της πενούμπρα για να δούμε αν κάποιος θα ωφεληθεί τελικά από τη θρομβόληση. Ισχύει? Ή μήπως εγώ δεν το κατάλαβα? Προφανώς εννοεί την τεχνική του να κάνουμε την perfusion. Αυτό εννοείται μάλλον. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό. Ωφελεί, ναι, μπορούμε να εκτιμήσουμε αν θα ωφεληθεί ο ασθενής, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Κυρίως έχει την σημασία παρακάτω που θα μας πει ο κύριος Φινίτσης για την θρομβεκτομή. Και κυρίως έχει την ένδειξη για
πιο παρατεταμένη, πιο καθυστερημένη εφαρμογή της τρομβεκτομής κατά βάση, θα έλεγα. Παρατείνει δηλαδή το παράθυρο της τρομβεκτομής. Για τη θρομβόληση υπάρχουν ίσως κάποια στοιχεία, αλλά δεν έχει περάσει ακόμα στην κλινική πράξη, ας το πω, στις ενδείξεις. Άρα μας φτάνει μόνο αυτό. Σαφώς, βέβαια, αν υπάρχει, όπως είπατε, μια εκτεταμένη πενούμπρα, η πιθανότητα ο ασθενής να ωφεληθεί είναι μεγαλύτερη. Αλλά κάπως θα έλεγα ότι το παράθυρο αυτών των 4,5 ερών σου διασφαλίζει ότι υπάρχει αυτή η πενούμπρα. Νομίζω, κύριε Δεστάνη, σωστή πρέπει να είναι η απάντηση, κύριε καθηγητά μου. Διότι πράγματι φαίνεται, όπως είπε ο κύριος Γιώμανος, ότι όταν υπάρχει μετά τις 4,5 ώρες, κυρία Καγιάθα, και πάμε να κάνουμε μια θρομβεκτομή που χρειάζεται και μεγάλη συνεργασία και είναι ένα εγχείρημα. Γιατί το άλλο, όπως απλά είπε, βάζει το 10% ήδη καθώς πηγαίνει μέχρι το στρογγυλί, και το άλλο, αν δεν γίνει μοραγία, το παίρνει στην ώρα. Τότε πράγματι να μείνει αυτό, γιατί ενδεχομένως είναι και νεαροί συνάδελφοι, ότι εκεί πράγματι πρέπει να σταθμίσουμε για να δούμε εάν υπάρχει δυνητικά βιώσιμη περιοχή, αυτό που ονομάζουμε πενούμπρα. Εγώ να σχολιάσω μόνο, αν μέχρι να υπάρξει κάποια ερώτηση, πολύ σωστά είπε ο κ. Γιώμαλος ότι δεν πρέπει, όχι μόνο τώρα πρέπει να απαιτούμε έγγραφη συνένεση, αλλά πρέπει να τους βάζουν να υπογράφουν ότι δεν θέλουν την θρομβόληση όταν πληρούν όλες τις προποθέσεις. Πολύ σωστά. Γιατί αν θέλουν το 12-13, πραγματικά μετά από μια έτοιμη ενημέρωση, τους βάζουμε να υπογράφουν. Τώρα είναι μαλπράκτης. Δηλαδή, αν πραγματικά πρέπει να το κάνουμε και πουν όχι, πρέπει να γίνει το αντίθετο. Να τους βάλουμε, έστω και υπό COVID, με την τεχνολογία, να υπογράφουν ότι οι ίδιοι δεν επιθυμούν θρομβόληση. Ναι, ναι, σαφώς. Είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, τι να πω, να μην δώσουμε, ας πούμε. Να πω, δηλαδή να μπει ο άλλος με γαστρογραφική, με αιμορραγία ανατροπιτικού και να πούμε, ξέρω, δεν θα κάνουμε γαστροσκόπηση, επειδή υπάρχει ένας κίνδυνος, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της γαστροσκόπησης, ποιος ξέρει τι. Δηλαδή, ναι, ναι. Είναι σωτήρια θεραπεία. Πρόεδρος, αν θέλει να σχολιάσει κάτι. Πρακτικά, έχοντας σαν δεδομένο ότι ο χρόνος είναι υπερπολίτιμος, θεωρώ ότι είναι λίγο άσκοπο να συζητάμε για το αν θα πρέπει να υπάρχει έγκριση του ασθενούς ή του περιβάλλοντος. Καταρχάς, πολλές φορές ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Ρωτάς την απάντηση. Το περιβάλλον, μέχρι να ενημερωθεί και να πάρει απόφαση, όρθο είναι χρόνος ο οποίος χάνεται εις βάρος του ασθενή. Αν ήμουν στη θέση του κλινικού, δεν θα ρώταγα κανέναν. Συμφωνούμε. Ναι, ναι, έτσι είναι ακριβώς. Κατά βάση κάπως γίνεται μια ενημέρωση με την έννοια των παρενεργειών. Δηλαδή να το ξέρει ο ασθενής. Επειδή υπάρχει μια πιθανότητα υπαρκτή αιμορραγία εγκεφαλική. Καλό είναι να το γνωρίζει ο ασθενής. Ναι, αλλά δεν είναι θέμα συνένεσης. Δηλαδή, ενώ γίνονται αυτά, προσωπικά εγώ αυτό που κάνω αυτό είναι. Δηλαδή, ενώ ο ασθενής περιμένει τον αξονικό, του λέω: κοιτάξτε, φαίνεται ότι είναι ένα ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Θα κάνουμε την αξονική για να αποκλείσουμε την αιμορραγία. Και αν είναι. Δεν υπάρχει αιμορραγία, θα κάνουμε αυτή τη θρομβόληση. Είναι μια θεραπεία που πιστεύουμε θα βοηθήσει τον ασθενή. Υπάρχει ο κίνδυνος της αιμορραγίας, αλλά τα ωφέλη είναι πολύ μεγαλύτερα. Αυτό, σε αυτό το επίπεδο γίνεται η συζήτηση. Είναι μια ενημέρωση δηλαδή, και όχι συζήτηση, ξέρω εγώ, άλλος μέσα στο πανικό του και το άγχος του, ας πούμε, τι έγινε με τον άνθρωπό μου που ήταν καλά και τώρα θα μείνει παράλυτος ή θα πεθάνει. Συμφωνήστε, ξέρω εγώ, ή διαφωνήστε. Δηλαδή, πού να το ξέρει ο άλλος. Δηλαδή. Ωραία, βλέπω στο chat δεν έχει κάποια ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει ο κ. Πασόπουλος, καθηγητής, κάτι. Να επαναλάβω το γνωστό, ότι time is brain. Επομένως, ο χρόνος εδώ είναι ο κρίσιμος παράγων. Εάν για μια απλή θρομβόληση χρειαζόταν να κάνουμε μια μελέτη perfusion, αυτό θα ήταν χρόνος που θα ήταν σε βάρος του αρρώστου. Αντίθετα, το όφελος δεν θα ήταν στο αν θα κάνουμε ή όχι θρομβόληση, θα την κάνουμε ούτως ή άλλως. Θα είχε προγνωστική αξία, θα ξέραμε πόσο θα ωφελούσε ή όχι, αλλά αυτό είναι για την περιοχή μας. Εκείνη την ώρα το σημαντικό είναι ο ασθενής. Αυτά δεν ισχύουν για τη θρομβεκτομή, αλλά για μια απλή θρομβόληση, προφανώς πρέπει να κάνεις αμέσως, χωρίς να έχεις την βεβαιότητα για το πόσο κομμάτι εγκεφάλου θα σώσεις ή όχι. Άρα, time is brain και απευθείας θρομβόληση χωρίς αντικουβέντα. Μετά την απλή αξονική εννοώ. Και κάτι εις επίρρωση όσων είπε πριν δώσουμε τη σκυτάλη για να πάμε στη θρομβεκτομή, όσων είπε ο κ. Γιώμαλος. Αυτό που ανέφερε είναι πολύ βασικό, δηλαδή το παράθυρο είναι 4,5 ώρες, αλλά αυτό ακόμα και σε κράτη που εφαίρονται για το καλό σύστημα υγείας, ένα 10-11% κάνει και θρομβόληση στη 1,5 ώρα. Οι πιο πολλοί πάνε περισσότερο. Είναι σημαντικό όμως, γιατί ο κ. Τζόμαλς, επειδή ακριβώς συμμετέχει σε πολλές εργασίες, ξέρει ότι υπάρχει αυτός ο όρος, το NNT, Number Knee Treatment, για να δούμε πόσο καλά πάει ή ένα φάρμακο το χορηγούμε ή μια τεχνική. Όταν λοιπόν την κάνουμε στη 1,5 ώρα τη θρομβόληση, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε 5 θρομβολίες για να πάρουμε μια κέραια θρομβόληση.
Αν την κάνουμε σε αυτές τις ώρες, θέλει διπλάσιο αριθμό, περίπου στις 10. Και αν πάμε στις 4,5 που ήταν το όριο με την ΕΚΑΣ τη μελέτη, θα πάμε στις 15 θρομβούλες σε ασθενή κόστα. Άρα δηλαδή είναι και αντικειμενικά μετρήσιμο αυτό και πιστοποιημένο ότι as soon as better, πέρα δηλαδή από όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ τον κύριο Φινίτση. Να μας παρουσιάσει την επόμενη ανώτη, τη μηχανική ανταμιλική θρομπεκτομή, σε φάση. Σας ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να τηρήσω έτσι, τα 20 λεπτά τα οποία δικαιούμαι. Τώρα θα μπορούσα να μισό λεπτά και να κάνω share screen μόνο. Έτσι, τώρα βέβαια το να μιλήσει 20 λεπτά για τη θρομπεκτομή είναι πάρα πολύ λίγο, καθότι η θρομπεκτομή εκεί που ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα project ερευνητικό πριν 10 χρόνια, τώρα έχει γίνει μια ολόκληρη, ένας ολόκληρος χώρος, επιστημονικός χώρος. Οπότε να πάω έτσι κάπως, έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Όλα, δηλαδή, εγώ έζησα και την εποχή ήδη από το 2006 που προσπαθούσαμε να κάνουμε τις πρώτες θρομπεκτομίες, δεν υπήρχαν ακόμα τα εργαλεία. Θυμάμαι κιόλας υπήρχε μια μεγάλη έτσι, αμφισβήτηση από τους νευρολόγους αν και κατά πόσο η θρομπεκτομία έχει κάποιο νόημα, αν σώζει τις ζωές των ασθενών ή τους κάνει χειρότερα. Και όλα τα πράγματα λύθηκαν το 2015, όπου βγήκαν στην αρχή 5 και στη συνέχεια άλλες 4 στοιχειοποιημένες μελέτες, οι οποίες απέδειξαν πέραν κάθε αμφιβολίας ότι η θρομπεκτομή ωφελεί τους ασθενείς. Η θρομπεκτομή σε αυτές τις μελέτες ήταν πριν τις 6 με 8 ώρες με διάφορα κριτήρια, είτε εξωτερικού είτε μαγνητικού τομογράφου, αλλά έδειξε σαφέστατα ότι το number needed to treat για τη θρομπεκτομή είναι 1 στα 3. Δηλαδή θα κάνει θρομπεκτομή σε 3 άτομα, ένα θα ωφεληθεί και όταν λέμε θα ωφεληθεί, θα μπορεί να είναι λειτουργικός στους 3 μήνες, θα μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, θα μπορεί να έχει MRS score 0-2. Και φυσικά θα έχει όφελους και στους υπόλοιπους ασθενείς, ακόμα και σε αυτούς που θα έχουν κάποια βαριά αναπηρία, και θα έχει και λιγότερους θανάτους. Τώρα, κλασικά έτσι, κάτι το οποίο πλέον έχει γίνει ρουτίνα στο ΑΧΕΠΑ, τι γίνεται με έναν ασθενή ο οποίος προσέρχεται και έχει ισχυμικό εγκεφαλικό ή έχει τουλάχιστον συμπτώματα ισχυμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, αξιολογείται από συναδέλφους κλινικούς, είτε παθολόγους είτε νευρολόγους στα εξωτερικά ιατρία. Και από εκεί και πέρα, αν πει λοιπόν ότι υπάρχει ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, θα πρέπει να γίνει μια εξωτερική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία κυρίως θα πρέπει να μας δείξει ότι δεν υπάρχει αιμορραγία. Και συνήθως επίσης θέλουμε ένα aspect score πάνω από 6. Το score aspects δεν θα αναλύσω σε αυτή την παρουσίαση, το aspect score. Ουσιαστικά βλέπεις πόση επιφάνεια, πόσο όγκο του εγκεφάλου καταλαμβάνει το ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Έχεις ένα score 10 όταν δεν έχεις πουθενά βλάβη και ένα score 0 όταν πλέον έχει μαυρίσει όλο το εγκεφαλικό ημισφαίριο. Το όνομα του εγκεφαλικού ημισφαίριου είναι ισχυμικό. Και συνήθως θες ένα aspects πάνω από 7, δηλαδή θες τουλάχιστον έτσι τα 2 τρίτα του εγκεφαλικού ημισφαίριου να φαίνονται υγιή. Και επίσης να μην υπάρχουν αυτές οι ανεδείξεις για τις οποίες μας μίλησε ο κ. Διόμαλος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής, ενώ είναι στον εξωτερικό, μπορεί να ξεκινήσει κατευθείαν ενδοφλέβια να του χορηγηθεί η θρομβόληση. Στη συνέχεια, αφού αξιολογηθεί και από τους ακτινολόγους, εμείς συνήθως δεν στεκόμαστε σε μια απλή αξιονική, εμείς θέλουμε και αξιονική αγγιογραφία. Και θέλουμε αξιονική αγγιογραφία να δούμε ακριβώς πού είναι το επίπεδο της απόφραξης. Θέλουμε, για να προχωρήσουμε, θέλουμε συνήθως να πάσχει ένα μεγάλο αγγείο, είτε μια εσωκαροτίδα, είτε ένα τμήμα μη 1, μη 2, είτε μια σπονδυλική βασική αρτηρία. Δηλαδή, αν πέρα από μη 3, μη 4, εντάξει, περιγράφονται θρομπεκτομίες, αλλά συνήθως, τουλάχιστον αν θες να ακολουθήσεις τα guidelines, αποφεύγεις να κάνεις όταν έχεις τόσο μικρά αγγεία. Επομένως, αφού τα λάβεις όλα αυτά υπόψη, και φυσικά είναι μια απόφαση την οποία τη λαμβάνουμε μαζί με τους κλινικούς, δεν την παίρνουμε ποτέ μόνοι μας, αποφασίζουμε αν τελικά θα κάνει θρομπεκτομή. Τώρα, αν έχει περάσει το παράθυρο των 6 ή 8 ώρων, ανάλογα με τα ποια guidelines ακολουθούμε, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε perfusion, για να δούμε αν όντως έχει νόημα να κάνει θρομπεκτομή. Γιατί ναι, μεν εσύ μπορείς να πεις ότι ναι, πάω να κάνω θρομπεκτομή, αλλά ενδεχομένως να μην υπάρχει μισμάς, δηλαδή να μην υπάρχει ιστός εγκεφαλικός ο οποίος να μπορεί να σωθεί,
και ουσιαστικά να κάνεις μια θρομβεκτομή, η οποία όχι μόνο δεν θα ωφελήσει τον ασθενή, αλλά ενδεχομένως θα θέσει και τη ζωή του σε κίνδυνο. Επομένως, από εδώ και μπρος θα σας δείξω περισσότερο παραδείγματα πώς λειτουργεί ένα κέντρο θρομβεκτομής και ποια είναι η τεχνική της θρομβεκτομής και πιθανές επιπλοκές που μπορούν να συμβούν και πιθανά διλήμματα που έχουμε μέσα στην αγγιογραφική suite. Εδώ έχουμε ένα θήλιο άτομο 53 ετών, ξεκινάει 8:30 το βράδυ, ξεκινάνε τα συμπτώματα, έχει πάρεση προσωπικού αριστερά, έχει το άνω άκρο επίσης πάρεση και έχει επίσης δυσαρθρία. Έχει ένα NHS 10, επομένως έχει ένα σχετικά ελαφρύ εγκεφαλικό, βέβαια το 10 είναι, αρχίζει και είναι σοβαρό το εγκεφαλικό και φτάνει στα επίγοντα μέσα σε 50 λεπτά. Κάνουμε την αξονική τομογραφία. Η αξονική τομογραφία έχει ένα aspect score 10. Με πρώτη ματιά θα λέγαμε ότι ο εγκέφαλος είναι τελείως καθαρός, αλλά ενδεχομένως εδώ πέρα έχουν ήδη αρχίσει τα βασικά γάλια και ασαφοποιούνται. Επομένως αφαιρούμε έναν βαθμό, λέμε ότι το aspect score είναι 9 και δεν χρειάζεται να κάνουμε αγγιογραφία. Εδώ υπάρχει το σημείο της υπερέπιπτης δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Επομένως έχουμε να κάνουμε με μια απόφραξη δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Τέλος πάντων, επειδή θες να είσαι και 100% σίγουρος, κάνεις και μια αγγιογραφία και βλέπεις ότι όντως εδώ πέρα στο περιφερικό τμήμα μία ένα δεξιά υπάρχει μια καλή απόφραξη και μετά ο ασθενής έχει ένα καλό παράπλευρο δίκτυο και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ισχυμικές βλάβες στον εγκέφαλο και επομένως αυτός είναι ο στόχος και έχει το καλό παράπλευρο δίκτυο. Επομένως, στον ασθενή αυτό έχει χορηγηθεί θρομβόληση, αλλά ξέρεις ότι τουλάχιστον στα μεγάλα αγγεία η πιθανότητα, όσο μεγαλύτερο είναι ο θρόμβος και όσο μεγαλύτερο είναι το αγγείο το οποίο έχει αποφερθεί, η πιθανότητα να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα μόνο με τη θρομβόληση μειώνεται. Η θρομβόληση είναι πάρα πολύ αποτελεσματική όταν έχεις να κάνεις με απόφραξη μικρού αγγείου, μη 3, μη 4. Όταν όμως έχεις να κάνεις με μια εσωκαροτήρα, ξέρεις ότι συνήθως η θρομβόληση δεν αρκεί, οπότε θα πρέπει να προχωρήσεις σε θρομβεκτόμη. Θρομβεκτομή συνήθως ξεκινάμε με μια παρακέντηση μυρίας αρτηρίας, αλλά αυτό δεν είναι θέσφατο. Πλέον κάνουμε και θρομβεκτομές από το χέρι, αν δεν μπορούμε να έχουμε καλή προσπέλαση από κάτω. Παρακεντούμε και κάνουμε την αγγιογραφία. Εδώ είχαμε πρόβλημα στον δεξιό άξονα, επομένως κάναμε μια εσωκαροτήρα fast profil και φαίνεται η απόφραξη του τμήματος μία ένα δεξιά. Επομένως, εδώ είναι ο στόχος, εδώ είναι ο θρόμβος που πρέπει να βγάλουμε. Και υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Εδώ θα σας δείξω την κλασική τεχνική που είναι ουσιαστικά να ανεβείς με ένα μικρό καθετήρα και να ανοίξεις ένα stent. Το οποίο λέγεται stent retriever, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα stent, το οποίο όμως είναι, αν θέλετε, είναι ενωμένο με το σύρμα που το σμπρώχνει. Το ανοίγεις πάνω στο θρόμβο και το αφήνεις 2-3 λεπτά να ενσωματωθεί ο θρόμβος μέσα στο stent, δηλαδή να μπει ανάμεσα στα σύρματα του stent και σιγά σιγά στη συνέχεια το τραβάς. Έτσι, πώς φαίνεται. Εδώ κάτω συνήθως έχεις και το φέροντα, ένα μεγαλύτερο καθετήρα, ο οποίος είναι ο φέρον καθετήρας στην εσωκαροτήρα. Παλαιότερα, αλλά και σήμερα ακόμα ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκεσαι, μπορείς να φουσκώσεις ένα μπαλόνι και να κάνεις, ενώ τραβάς εσύ το stent, να κάνεις ταυτόχρονα αναρρόφηση, ελπίζοντας δηλαδή ακόμα και μικρά κομματάκια που να σου φύγουν να μπορείς να τα τραβήξεις μέσα στον φέροντα καθετήρα. Και εδώ βλέπετε, έχει τραβηχτεί το stent, έχει πάει εδώ στον τράχυλο σχεδόν, προωθείται, είναι η τραχυλική μοίρα της εσωκαροτήρας, ταυτόχρονα ρουφάς, ώστε να μην σου φύγει τίποτα προς τα πάνω. Το stent κατεβαίνει, ελπίζεις ο θρόμβος να έχει σφινωθεί μέσα στα struts του stent και στη συνέχεια σιγά σιγά το βάζεις μέσα, κάνεις την αγγιογραφία, εδώ όλα πήγαν καλά και επομένως όλη η ιστορία τελείωσε, είναι από τις ευτυχισμένες περιπτώσεις, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά και τόσο γρήγορα, αλλά τέλος πάντων είναι μια περίπτωση όπου όλα πήγαν τέλεια και έχεις μια πλήρη διάνοιξη, είναι αυτό που λέμε, έχουμε μια βαθμολογία, η βαθμολογία είναι TK3, MTK3, επομένως εδώ πήγαν όλα καλά και πολύ γρήγορα. Τι βρίσκουμε αναλόγως με την τεχνική, όταν χρησιμοποιούμε stent retriever και έχουμε βγάλει το θρόμβο, μπορεί να δούμε το θρόμβο μέσα στα struts και πώς μοιάζει συνήθως ένας θρόμβος, αλλά δεν είναι πάντα έτσι ο θρόμβος, έτσι εξαρτάται από πού έχει προέλθει, αν προέρχεται από την καροτίδα, αν προέρχεται από την καρδιά, υπάρχουν οι ερυθροί θρόμβοι, οι λευκοί θρόμβοι. Και μία μέρα, 24 ώρα μετά, η ασθενής έχει NHS 0, επομένως
πάρα πολύ καλό κλινικό αποτέλεσμα, είναι φυσιολογική και η αξονική της τομογραφία είναι φυσιολογική. Επομένως, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Άλλη μια περίπτωση, ασθενής άντρας 71 ετών, αριστερή ημιπάρεση, αριστερή παράλυση προσωπικού. Τον είδαμε lasting well, δηλαδή τον είδαμε καλά 8 ώρες, στις 8 το πρωί, και ουσιαστικά κλήθηκε η ομάδα stroke στις 9.30 το πρωί. Γίνεται η αξονική τομογραφία, βλέπουμε ότι το ASPEX είναι καλό, επομένως είναι υποψήφιος για IVDPA. Κάνει βέβαια και την αξονική αγγιογραφία και εδώ βλέπουμε τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα από την προηγούμενη φορά. Αν δούμε εδώ κράνια, θα δούμε ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Ένα τμήμα μη 2 φαίνεται να έχει απόφραξη. Επομένως, η μυπάρεσή του οφείλεται στην απόφραξη αυτή, αλλά σύν της άλλης βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποφραγμένη έσω καροτίδα. Εδώ κανονικά έπρεπε να ανεβαίνει έσω καροτίδα, δεν υπάρχει έσω καροτίδα. Και φαίνεται να είναι μια απόφραξη αθυρωματικής αιτιολογίας. Υπάρχουν βαζοσταμένες πλάκες εδώ κατά την έκφυση της έσω καροτίδας. Επομένως, ήδη πριν μπούμε μέσα στην αγγιογραφική σουίτα, ξέρουμε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε και perfusion και βλέπουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει αυτή εδώ η περιοχή χαμηλής αιμάτωσης, δεν υπάρχει ακόμα νεκρωμένη περιοχή, επομένως έχει λόγο, έχει νόημα να πας να προσπαθήσεις να ανοίξεις αυτό το αγγείο, καθότι ο ασθενής έχει μυπάρεση και έχεις να σώσεις όλη αυτή την περιοχή του εγκεφάλου. Και το πρώτο πράγμα που έγινε σε αυτή την περίπτωση είναι αυτές είναι οι επωνομαζόμενες tandem lesion, δηλαδή έχεις ουσιαστικά συνυπάρχουν δύο σε σειρά βλάβες. Έχεις μια βλάβη στην έσω καροτίδα, όπως είπαμε, είδαμε στην αξονική, η έσω καροτίδα είναι πλήρως αποφραγμένη, και έχεις ένα μικρό θρόμο που έχει πεταχτεί στο τμήμα 1 δεξιά. Επομένως, είναι tandem lesion και τουλάχιστον αυτό που φαίνεται από τη βιβλιογραφία, αλλά δεν είναι ακόμα θέσφατο, υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση. Καλό είναι να προχωράς πρώτα να ανοίγεις την ενδοκράνεια και στο τέλος να δεις τι θα κάνεις με την καροτίδα. Αυτό κάναμε και σε αυτή την περίπτωση. Περάσαμε τη στένωση της καροτίδας ουσιαστικά με τον οδηγό καθετήρα. Βλέπουμε την απόφραξη. Η θρομβεκτομή έγινε τυπικά με το stent retriever. Μια καλή αποκατάσταση. Και στη συνέχεια μένουμε με μία απόφραξη, με μία σοβαρή στένωση της δεξιάς εσωκαροτίδας, η οποία ήταν και η αιτία που έφυγε ο θρόμος ενδοκράνια. Έτσι, ήταν μια εξελικωμένη πλάκα η οποία δημιούργησε έναν θρόμο ο οποίος έκλεισε το μη 2. Το θέμα είναι τι θα κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, δεν κάνω τίποτα, λες, μια χαρά, άνοιξα τα αγγείο, φεύγω. Ζητάω επεσπευσμένα από τον αγγιοχειρουργό να κάνει ενδακτηρεκτομή. Περιμένω 24 ώρες και βάζω στις 24 ώρες ένα stent με κλαβίξ και ασπιρίνη ή βάζω κατευθείαν το stent. Και υπάρχει επίσης, μπορείς να βάλεις αντί για κλαβίξ και ασπιρίνη να βάλεις ρεοπρό, παλιό βάζαμε ρεοπρό, τώρα βάζουμε ακραστάτ ή να κάνεις μόνο μια αγγιοπλαστική. Επομένως έχεις όλες αυτές τις επιλογές. Και το πρόβλημά σου είναι ότι από τη μία θες να κρατήσεις μια καλή αιμάτωση στον εγκέφαλο, απ' την άλλη δεν θα ήθελες να το φορτώσεις και με αντιπληκτικά. Ένας ασθενής ο οποίος μόλις έπαθε ισχυμικό εγκεφαλικό υποστηρίζει, επομένως είναι ένας καλός υποψήφιος για αιμορραγία. Στην προκειμένη περίπτωση, είπαμε να το πάμε συντηρητικά, να κάνουμε απλώς μια αγγιοπλαστική, έτσι, και να δούμε τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι η αγγιοπλαστική χειροτέρευσε τα πράγματα. Η αγγιοπλαστική δημιούργησε έναν διαχωρισμό. Εκεί που είχαμε απλώς μια στένωση, τώρα συν της άλλης έχεις και έναν διαχωρισμό πάνω σε μια εξελκωμένη πλάκα. Επομένως, χειροτερέψαμε λίγο τα πράγματα και πλέον εκεί δεν είχαμε άλλη επιλογή. Έπρεπε να βάλουμε ένα καροτιδικό στέντ. Και συν της άλλης έπρεπε να φορτώσουμε τον ασθενή με αντιπληκτικά. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, για ένα 24ωρο δεν θα είσαι και πολύ άνετα, γιατί λες ναι, δεν τον έσωσα. Αλλά επειδή τον έχω φορτώσει με αντιπληκτικά για να μην θρομβωθεί το stent, στο επόμενο 24ωρο υπάρχει μια καλή πιθανότητα να κάνει ενδοκράνη αιμορραγία. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, μετά από 24 ώρες τα πράγματα ήταν πολύ ωραία. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου ήταν πάρα πολύ καλή. Το stent ήταν βατό, ήμασταν ευχαριστημένοι, δεν είχε γίνει αιμορραγία. Επομένως, είναι μια από τις περιπτώσεις που όλα πήγαν καλά. Και θα τελειώσω με, αυτό εδώ το περιστατικό, καθότι έχει περάσει ο χρόνος. Πάλι ένας ασθενής 53 ετών, ο οποίος έχει NHS 10,
Αυτή τη φορά πάλι ένα τμήμα μηδία το οποίο έχει αποφραχθεί και πάλι μία αθυρωματική πλάκα, η οποία προφανώς το αθύρωμα στον εγκέφαλο προήλθε από αυτή την πλάκα. Παρακολουθούσαμε τον ασθενή, στη συνέχεια είδαμε ότι τα πράγματα χειροτερέψανε, φαίνεται ότι πέταξε και άλλο θρόμβο, αναγκαστήκαμε να κάνουμε τη θρομβεκτομή, η θρομβεκτομή πήγε καλά και στη συνέχεια βάλαμε και ένα στέντ, αφού φορτώσαμε τον ασθενή με αντιπηκτικά. Και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει εδώ πέρα ότι υπήρχε ένα μικρό ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά η χώρα. Μια ερώτηση. Σαν ανεξάρτητα από την θρομβόληση και θρομβεκτομία. Ναι, όταν έχει μεγάλο γύρο, θα μεγάλο πάνω. Αλλιώ δεν έχει μεγάλο. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακέ. Είναι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνο, μια εικόνα χίλιε λέξει. Στέφανε, μα έδειξε δύο παραδείγματα, όλη τη θεωρία. Εγώ είχα την χαρά να συνεργαστούμε σε αρκετέ τρομοκτομέ. Το μόνο που θέλω να πω είναι καμιά φορά το πει πολύ καλά και θυμάμαι που σε ηλικιωμένα άτομα, λόγω πολλέ φορέ υλικοειδού τη φύση των αναγκαίων, έχουμε και πρόβλημα και πολλέ φορέ είναι δύσκολο να περάσει με το καθητήριο, να φτάσει στο θρόμβο, να βάλει το ρετρίβερ που πει να τραβήξει. Ενώ στα νέα άτομα φαίνεται ότι είναι πιο εύκολα και βλέπω ότι το πρώτο περιστατικό ήταν ότι σε τρει ώρε. Μόνο θρομβόληση να έκανε, δεν θα ήθελε να κάνει το πράγμα. Νομίζω να πάμε σε ένα άλλο πεδίο. Τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπου θα πάμε τώρα σε σπλαχνική κλεδοθρόμβωση. Θα ξεκινήσουμε πάλι με τον κλινικό γιατρό, τον συνεργάτη τον Ανδρέα τον Πρωτοπαπά, πολλά χρόνια και αυτό στο νοσοκομείο, με κάποια μεταγραφή στο Ιπποκράτη και πάλι μετά επιστροφή. Και νομίζω και 2-3 χρόνια έχουμε κάνει και κάποιε ημερίδε, Ανδρέα, αποκλειστικά για την σπλαχνική κλεδοθρόμβωση. Και τώρα νομίζω που επανερχόμεθα στην κοινωνικότητα, θα κοιτάξουμε να δούμε πάλι και συνεργασία με τους ακτινολόγους πώς θα τις ξανά επαναφέρουμε σε προσκήνιο. Θα μας πεις λοιπόν πρώτα για τη σπλαχνική θρομβοθρόμβωση, φαντάζομαι παθοφυσιολογία, κλινική εικόνα, για να ακολουθήσει κρύψιμα μετά για τη διαγνωστική προσέγγιση και την ουσιαστική διάγνωση. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Για ένα θέμα αρκετά μια νόσο προφανή, είναι η σπλαχνική θρομβοθρόμβωση. Εμείς οι γαστρεντερολόγοι, που δεν θυμάμαι σαν επικευόμενος, να αναφερόταν πουθενά η σπλαχνική θρόμβωση. Είναι ένα σπάνιο νόσημα. Αφορά κυρίως την σπλαχνική φλεβική κυκλοφορία που παροχετεύει το πεπτικό σύστημα, το κατώτερο ισοφάγο, ως και τα ανώτερα δύο τριτιμόρια του ορθού. Έτσι χαρακτηρίζεται από τη θρόμβωση της πηλαίας, των μεσεντερίων, της κλινικής και των μπατ-κιάρι, που αφορά κάθε απόφραξη της βατικής φλεβικής εκροής που βρίσκεται μεταξύ των μικρών υπατικών φλεβών και της συμβολής της με την κάτω κύλη φλέβα. Είναι ασυνήθις εκδήλωση της θρομβοβολικής νόσου, ίσως και 25 φορές μικρότερη από ό,τι η θρομβοβολική νόσος. Έχουμε πολλά προβλήματα στην καταγραφή, έχουμε διαφορετικές πηγές δεδομένων, διαφορετικές διαγνωστικές εξετάσεις, που είναι η εντόπιση, μεμονωμένη ή σύνθετη, ο κλινικός τύπος, αν είναι συμπτωματική ή πολύ συχνά είναι ασυμπτωματική, έτσι βρίσκεται τυχαία, είναι μια τυχαία ενέβρεση όπου κάνουν τον έλεγχο οι συνάδελφοι εθνολόγοι. Η θρόμβωση της πηλαίας φλέβας είναι ο συχνότερος τύπος, επιπορασμένος έως 1% σε αυτοψίες και 3,7 περιπτώσεις ανά 100.000 σε μια πολυκεντρική σουηδική μελέτη. Το Μπατ-Χιάρι, σπανιότερη εκδήλωση, 1-2 περιπτώσεις ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ετησίως. Στην Δύση είναι λιγότερο συχνός από ό,τι στην Ανατολή. Μόνιμοι επίκτητοι παράγοντες κινδύνου, βάζω πάντα πρώτη την κύρωση. Έχει αλλάξει η άποψή μας ότι η κύρωση είναι μια διαταραχή της πύχης προς την αιμορραγία. Μάλλον φαίνεται να είναι μια διαταραχή ως προς τη θρόμβωση πλέον. Η συμπαγή όγκη κοιλιακής χώρας, τα εμμυελοϊπροπλαστικά νεοπλάσματα, τα ύφνε. Δεν επιτρέπεται σε ένα ασθενή που νοσηλεύεται με ύφνε να μην λαμβάνει υπαρήνη όταν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Αντιφοσφολιπτικό σύνδρομο, παροξενική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία και άλλα αυτοάνωσα σήματα όπως είναι η ανδαμαντιάδη, η νόσος ανδαμαντιάδη, δεν ξέρει. Ενδοκοιλιακές φλεγμονές και λοιμώξεις. Πρόσφατα είχαμε ένα ασθενή μας που τον είδατε στο εργαστήριο του ΑΧΕΠΑ με μια βαριά
θρόμβωση πηλαίας φλέβας που ξεκίνησε από εγκορπωματίτιδα. Χειρουργικές συμβεβάσεις, ορμονικές θεραπείες, ειδικά τα αντισυλληπτικά στις νεαρές κυρίες, η κοίηση και η λοχεία. Κληρονομικοί παράγοντες, διάφορες μεταλλάξεις του παράγοντα Leighton, μετάλλαξη G20-21-0α της προθροβίνης, το CHAC2, μεγάλη κουβέντα σήμερα για αυτό το είναι μετάλλαξη, η ανεπάρκεια της πρωτεΐνης C, ανεπάρκεια της πρωτεΐνης S και την έλλειψη αντιθρομβίνης. Η κύρωση ύπατος, όπως ανέφερα και προηγουμένως, φαίνεται ότι δεν αποτελεί πλέον μια φυσική αντιπηκτική κατάσταση, παρά μόνο η αιμορραγία που βλέπαμε στο παρελθόν και συνεχίζουμε να βλέπουμε, οφείλεται μάλλον στις οργανωτικές διαταραχές του πηλαίου άξονα. Έχουμε αύξηση της πίεσης εσφήνωσης στην πηλαία και με αυτό σχηματίζονται οι κυρσί και έχουμε τις κυρσικές αιμορραγίες. Δεν βλέπουμε αυτές τις αιμορραγίες που βλέπαμε στο παρελθόν. Έχουμε επίκτητες προνθρομβωτικές διαταραχές, όπως αυξημένος δείκτης παράγοντα 8 προς την πρωτεΐνη C, στην αυξημένη παραγωγή θρομβίνης, αλλαγή του ενόδου στη δομή του θρόμβου και σαφέστατα έχουμε μειωμένη πηλαία φλεβική ροή. Ο κίνδυνος θρόμβωσης είναι αυξημένος έως 10% στην κύρωση του ύπατος. Η συμπαγή της όγκη, οι ήδη προκαλούν διαταραχές στην πήξη, αλλά και άλλοι παράγοντες που συνοδεύουν τον ασθενή, όπως είναι η ακινησία, οι χειρουργικές επεμβάσεις, η χημειοθεραπεία και οι διάφοροι καθετήρες που οδοποιούν σε αυτούς τους ασθενείς. Τα μυελοϋπερδυσπλαστικά σύνδρομα, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αρτηριακής φλεβικής θρόμβωσης, έως 20% σπλαχνική θρόμβωση ένα του γενικού πληθυσμού. 10% των ασθενών με σπλαχνική θρόμβωση έχουν μυελοϋπερδυσπλαστικό σύνδρομο. Υπάρχει μια σύνθετη και γλυπαραγωγική παθογένεια, είναι ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των μεταλλείων, των ρητοκυττάρων, των λιποκυττάρων, αλλά και των ενδοθυλιακών κυττάρων. Η μετάλλαξη, όπως ανέφερα και προηγουμένω, JAK2, φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία των μυελοϋπερδυσπλαστικών συνδρόμων. Η κλινική εικόνα της σπλαχνικής θρόμβωσης γενικά είναι άτυπη. Σκεφτείτε εμείς οι παθολόγοι, οι κλινικοί γιατροί, να σκεφτούμε ένα οξύ κοιλιακό άλγος που παρουσιάζει ένα ασθενής ο οποίος δεν παρουσιάζει συμπτώματα περί του αϊσμού, μια αιμορραγία πεπτικού ή ασκήτης, ένα ασθενή με χρόνια θρόμβωση πηλαίας που έχει επιπλακεί με μια πηλαία υπέρταση, άλλα μη ειδικά συμπτώματα. Έτσι, και πολύ συχνά οι ακτινολόγοι μας παραπέμπουν και μας λένε ότι αυτούς ασθενής σας έχει μια θρόμβωση σπλαχνικής φλέβας για κάποιον άλλον έλεγχο, για καρκίνο, για κύρωση ύφατος. Κάθε εντόπιση της θρόμβωσης μπορεί να εκδηλωθεί και με διαφορετικό κλινικό σενάριο, άρα δεν έχουμε κάτι σταθερό ως προς τα συμπτώματα. Η οξία θρόμβωση πηλαίας φλέβας, η μη κυρωτική, χαρακτηρίζεται από οξύ κοιλιακό άλγος, πρέπει άμεσα να αρχίσουμε αντιπηκτική αγωγή, χωρίς αντιπηκτική αγωγή, σχεδόν 90% με 100% αυτοί οι ασθενείς θα έχουν σε λίγες μέρες, από λίγες μέρες και μετά, δημιουργία σειραγκώδη πόρου ή τον πόρτο καρκινόμα. Η κοινοτική, συνήθως βλέπουμε τη θρόμβωση τυχαία, η αντιπηκτική αγωγή υπό προϋποθέσεις, γιατί περίπου 40% αυτών των ατόμων θα παρουσιάσουν αυτόματη επανασυρακοποίηση χωρίς αγωγή. Η χρονία, σημεία κυρίως που βλέπουμε είναι της πηλαίας υπέρτασης. Άρα κάθε ασθενής που υπάρχει παρατηρεί τη πηλαία υπέρταση, θα πρέπει να ψάχνεται για θρόμβωση στις σπλαχνικές φλέβες. Άρα έχουμε σημεία υπεσπλημισμού, ασκήτη και σούση σοφάγου, σειρακώδη σχηματισμό, άλλες πυροσυστηματικές αναστομώσεις. Στην μη κυρωτική θρόμβωση πηλαίας φλέβας θα έχουμε μια αργή εξέλιξη της συμπατοπάθειας σε αντίθεση με την κυρωτική που έχουμε ήδη μια κυρωτική διαμόρφωση του ύπατος. Η νεοπλασματική θρόμβωση πηλαίας φλέβας είναι ένας παραπλανητικός όρος. Είναι καλό οι συνάδελφοι ακτινολόγοι να ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για πιθανή νεοπλασματική. Πολύ συχνά ασθενείς μας με γνωστή θρόμβωση πηλαίας που δεν αξιολογήθηκε σωστά ούτε από τους ακτινολόγους αλλά ούτε και από εμάς τους κλινικούς, χάσαμε χρόνο στη διάγνωση, φαίνεται ότι έως και 15% σε ασθενείς με συμπαγή, όγκο ή παντοκυλιακό καρκίνωμα καθυστερεί η διάγνωση έως και 2 χρόνια περίπου. Η θρόμβωση της μεσεταιρίου, κυρίως η οξία, έντονα θωριδό, βόδης, οξύ κοιλιακό άλγος που συχνά συνοδεύεται έως και το 1/3 των περιπτώσεων με εντερικό έφρακτο, με αυξημένη πρώιμη θνητότητα έως 20%. Η υποξία, κοιλιακό άλγος, απουσία εντερικού εμφράκτου και η χρονία, θρόμβωση της μεσεταιρίου που συχνά χαρακτηρίζεται από σημεία πηλαίας υπέρτασης.
και η θρόμβωση της πληνικής φλέβας, σπάνια μεμονωμένη, συνήθως συνοδεύει και τη θρόμβωση της πηλαίας, κοιλιακό άλγος, αιμορραγία από πηλαία υπέρταση και συχνά είναι και αυτή η ασυμπτωματική. Το σύνδρομο Μπατιάρη χαρακτηρίζεται από το κοιλιακό άλγος, ασκήτη και υπατομεγαλία. Συνήθως στην πρώτη εκδήλωση, αν είναι οξύ ή κεραυνοβόλο, το ύπαρ είναι φυσιολογικό. Στη χρόνια μορφή βλέπουμε τα σημαία της πηλαίας υπέρτασης. Η διάγνωση θα πρέπει να υπάρχει ένας αυξημένος βαθμός υποψίας από τον κλινικό γιατρό και να ενημερώσει εννοείται τον ακτινολόγο τι σκέφτεται γι' αυτό την νόσο. Η διάγνωση κατά κύριο λόγο βασίζεται στην απεικόνηση. Τα T-timers είναι ένας καλός βιοδείκτης για τη θρομβοβολική νόσο. Δεν βοηθάει τόσο πολύ στην σπλαχνική θρόμβωση, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε αυξημένα επίπεδα τόσο στην κύρωση του ύπαρους αλλά και στον υπατοκυταρικό καρκίνο. Η αγγειογραφία θα ήταν η καλύτερη. Είναι όμως επεμβατική εξέταση, μειωμένη χρήση με αρκετές επιπλοκές. Δεν είναι εύκολη διαθέσιμη. Το καλύτερο είναι το έγχρωμο Doppler, με καλή αυξημένη ευαισθησία και ειδικότητα, τόσο στη θρόμβωση πηλαίας και τόσο και στο σύνδεμο Μπατιάρη. Λιγότερη όμως ευαισθησία στην θρόμβωση μεζεντερίου και της πληνικής φλέβας. Θα αναφερθεί η κυρία Ψωμά, νομίζω, στη συνέχεια. Η CT αγγειογραφία είναι συμπληρωματικές, τόσο η CT και η MRI αγγειογραφία είναι συμπληρωματικές του εγχρώμου Doppler. Η βιοψία ύπατος πολύ σπάνια υπάρχει ανάγκη, αν έχουμε ένα μπατιάρι των μικρών ενδοπατικών φλεβών ή να αποκλείσουμε άλλες παθήσεις όπως είναι η φλεβο αποφρακτική νόσος του ύπατος. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε πολύ συχνά είναι να διαφοροδιαγνώσουμε την οξία και την υποξία από τη χρονία θρόμβωση της πηλαίας, γιατί πρέπει, αν όντως είναι μία οξία, να αρχίσουμε άμεση θεραπεία. Αν είναι χρονία, έχουμε αρκετά σημεία, έχουμε το ζυραγκώδη πόρο, έχουμε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της χρονίας θρόμβωσης. Σε αφίβολες περιπτώσεις, η κλινική εικόνα, η απουσία παράπλευρου δικτύου σε προηγούμενες εξετάσεις, συχνά σε ασθενείς που έχουμε με κύρωση, προηγούνται ένα screening για τον υπατοκυταρικό καρκίνο που μας βοηθάει αρκετά. Αντιμετώπιση. Έχουμε αρκετές μελέτες παρατήρησης, έχουμε αρκετά προβλήματα όσο την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της αντιπληκτικής αγωγής. Πολύ συχνά οι κυρωτικοί ασθενείς μέναν εκτός των μελετών και παραμένουν ακόμη εκτός των μελετών των φαρμακευτικών εταιριών για τη θεραπεία της θρομβοεμβολικής νόσου. Έτσι έχουμε λίγα στοιχεία ως προ τον τύπο και τις δόσεις των φαρμάκων αυτών. Έτσι, ετερογενή στοιχεία διαφορετικών θεραπευτικών αλγορίθμων από τις διάφορες επιστημονικές εταιρείες, αλλά έχουμε ένα ασθενή που ζει στον πραγματικό κόσμο και πρέπει να λύσουμε το πρόβλημά του. Πρέπει σε αυτούς τους ασθενείς να γίνεται μια εκτίμηση πρώτης αντιπληκτικής αγωγής, ειδικότερα στον κίνδυνο αιμορραγίας από το ανέτερο πεπτικό. Ευτυχώς αυτοί οι ασθενείς δεν αιμορραγούν πολύ πιο εύκολα από το εγκεφαλό, ώστε να χρειάζεται και από εκεί έλεγχο. Συνήθως μας ενδιαφέρει αν έχουν κυρσούς ισοφάγου ή έκτοπους ή γαστρικούς κυρσούς. Ποιος είναι ο στόχος της αντιμετώπισης? Η φλεβική επανασυρακοποίηση, η πρόληψη των επιπλοκών, όπως είναι η εντερική ισχυμία και η πηλαία υπέρταση, η πρόληψη της επέκτασης, της επιδείνωσης, της υποτροπής σε ασθενείς με μόνιμους παράγοντες κινδύνου, η έναρξη της αντιπληκτικής αγωγής σε οξία συμπτωματική σπλαχνική θρέμβωση πρέπει να αρχίζει άμεσα σε απουσία μείζων αντεδείξεων. Η θεραπεία της χρόνιας σπλαχνικής θρόμβωσης φαίνεται ότι έχουμε αρκετές εξελίξεις, αλλά ακόμη έχουμε αρκετά ερωτήματα. Η πρώτη έναρξη της αγωγής, κάτω από 2 εβδομάδες από τη διάγνωση τουλάχιστον. Συχνά η αντιπληκτική αγωγή που σπουδούμε είναι αυτή της θρομβοβολικής νόσου, η παρήμη χαμηλού μοριακού βάρους, οι ανταγωνιστές βιταμίνης, κάπα. Τα τόρας, οι άμεσα δρόντα από το στόμα της αντιπληκτικά, περιορισμένα στοιχεία, πολλά υποσχόμενα δεδομένα αντιμετώπισης της πραγματικής θρόμβωσης, εκεί που είχαμε περιστατικά πλέον έχουμε αρκετές σειρές, ίσως και κάποιες μελέτες που έρχονται. Είναι όμως off-label, αυτά τα φάρμακα δεν έχουν πάρει εγκρίσεις για αυτές τις έκτοπες, τις σπάνιες εστίες θρόμβωσης, άρα θέλει αρκετή προσοχή. Όσον αφορά τα θεραπευτικά σχήματα, γίνεται ένα extrapolation της εφαρμογής της θεραπείας από τη θρομβοεμβολική νόσο και στη νόσο αυτή της θρόμβωσης. Για πόσο χρονικό διάστημα?
Φαίνεται το Μπαβένο 6 Consensus Workshops και το EASL, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης του Ύπατος, συστήνουν στην οξία πρόσφατη θρόμβωση τουλάχιστον διάρκειας θεραπείας 6 μηνών με παροδικούς κινδύνους θρόμβωσης και μακροχρόνια αγωγή σε ασθενείς με μόνιμους θρομβωτικούς παράγοντες κινδύνου. Μακροχρόνια θεραπεία συστήνεται επίσης στη χρόνια θρόμβωση και με μόνιμους θρομβωτικούς παράγοντες σε ασθενείς με παροδικούς θρομβωτικούς κινδύνους και ιστορικό εντερικής ισχυμίας και υποτροπής στις θρόμβωσης. Άλλες θεραπείες είναι η θρομβόληση. Κυρίως μιλάμε για την τοπική θρομβόληση. Είναι αντικρουόμενα τα αποτελέσματα. Υπάρχουν αυξημένοι κινδύνοι αιμορραγίας. Χρειάζονται εξειδικευμένα κέντρα όπου υπάρχει αποτυχία της αντιπληκτικής αγωγής. Αν υπάρχει εντερική ισχυμία. Πολλή συζήτηση πλέον φαίνεται ότι έχει ο ρόλος των TIPS τόσο δια της φαγητικής οδού αλλά δια των μεσεντερίων, δια του σπληνός. Ίσως ο κύριος Χατζηδάκης θα μπορούσε να μας πει περισσότερα σε αυτό το κομμάτι. Η χειρουργική αντιμετώπιση αφορά κυρίως τις επιπλοκές. Υπάρχουν και κάποιες θεραπείες που μπορούν, όπως είναι η Mezzorex χειρουργική αντιμετώπιση, όμως με πολύ μικρά ποσοστά να γίνονται σε πολύ εξειδικευμένα κέντρα που κανείς δεν τα έχει διαθέσιμα. Το μπατιάρι, οπωσδήποτε άμεση έναρξη αντιπληκτικής αγωγής. Άμεση, μακροχρόνια. Σε μία ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή υπάρχει η θέση της αγκιοπλαστικής, της ενδοπρόθεσης, της θρομβόλησης. Κύριος ρόλος φαίνεται υπάρχει στα TIPS και στη μεταμόσχευση ύπατος. Φαίνεται ότι όμως 50% των ασθενών χρειάζονται μία από τις επεμβατικές θεραπείες ή μεταμόσχευση ύπατος. Και αν η πρόγνωση της πραγματικής θρόμβωσης φαίνεται ότι έχουμε μία δυσμονή πρόγνωση για άτομα μεγάλης ηλικίας. Υποκείμενοι οι μόνιμοι παράγοντες κινδύνου, όπως είναι ο καρκίνος, τα ενήλικες πλαστικά σύνδρομα, η τόπιση και η έκταση της θρόμβωσης, ο κίνδυνος αιμορραγίας, αλλά μην ξεχνάμε σε αυτά τα άτομα υπάρχει αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρβαπά για την αναλυτικότητα την παρουσίαση της θέματος της πρακτικής πλευροπρόγνωσης. Κάποια ερώτηση. Για ένα σχόλιο μόνο, αν έχουμε και πιο μικρό. Ήθελα να πω αυτό που τόνισε ο κ. Πρωτοπαπάς και το έδειξε και στη διαφάνειά του, ότι οι μισές αιτίες, το 50% από τα αίτια της σπλαχνικής φλεγοθρόμβωσης, από πίσω τους κρύβουν ένα αιματολογικό νόσημα, το οποίο όπως πολύ σωστά είπα είναι ήμυελο υπερπλαστικό νεόπλασμα, θρομβοκυταρεμία, μυελοίνωση, αληθής πολυκυταρεμία ή το αντιφοσφολιπηδικό, ή πιο σπάνια η παροξυσμική εκτερενία μουσουλινουρία. Και τα τελευταία χρόνια που βρέθηκε αυτή η μετάλλαξη της τζάνους κοινάσης, που είναι ουσιαστικά μια θρομβωτική, έτσι μια οδός που ανοίγει το μονοπάτι της πήξης του αίματος, πέρα από την αντιπληκτική αγωγή, θα γίνεται και για το κύριο νόσημα που κρύβεται από πίσω θεραπεία, όπως για παράδειγμα δίνουμε υδροξιουρία, δίνουμε όλα αυτά, αλλά είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Γιατί και εμείς δεν ξέρουμε για πόσο καιρό πρέπει να δώσουμε αντιπληκτική αγωγή. Έτσι, και πολλές φορές μοιραζόμαστε με τους γαστρεντερολόγους αυτό το πρόβλημα. Και γενικά είναι ένα περίπλοκο θέμα. Τώρα, μάλιστα, δεν ξέρω αν ο κ. Πρωτοπαπάς το έχει συζητήσει με τον καθηγητή. Έχουμε μια άλλη περίπτωση μιας νεαρής κοπέλας με θαλασσεμία, η οποία έχει θρόμβωση, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, των υπατικών της πηλαίας. Τις πηλαίες και τις μεσεντερίες. Και είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό για μας. Πάντως φαίνεται ότι είναι πολλοί παράγοντες και πολύ συχνά αν βρούμε ένα παράγοντα πρέπει να ψάξουμε και ένα δεύτερο γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προκαλούν αυτή την σπλαχνική θρόμβωση. Και η συνεργασία αιματολόγων, ογκολόγων, ακτινολόγων, γαστρεντερολόγων νομίζω είναι σημαντική γιατί και ο ρόλος των ακτινολόγων είναι σημαντικό γιατί πραγματικά θα μας θέσουν τα όρια της διάγνωσης μας ακρίβειας ή της αποτελεσματικότητας της θεραπείας μας. Εδώ να δράσουμε τις ευκαιρίες, έχω κοντιάσει και με τον Συμβουλόδρο αλλά και με τον καθηγητή τον κ. Πρασόπουλο, πόσο σημαντικό είναι όμως τους ανθρώπους να τους βοηθούμε, όπως και αυτοί να μας λένε τον τύπο τον ήλου διαγνωστικά, αλλά το παραπεμπτικό μας που θα φτάνει πραγματικά να έχει να κάνει αυτό που είπες προηγουμένως. Είναι οξία, είναι υποξία, γιατί αυτό καθορίζει και όλη τη δράση. Ειδικά όταν δεν πρόκειται για εφημερία γενική που είναι σε ετοιμότητα του νοσοκομείου, αλλά είναι σε συνθήκες ετοιμότητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εκεί πρέπει να βελτιώνουμε ακριβώς τη συνεργασία, στην καλή παροχή πληροφοριών εμείς οι κλινικοί,
και στην πολύ ξεκάθαρη διαγνωστική προσέγγιση. Γιατί κανένας δεν είναι έτσι πάπας να πει ότι είναι αυτό, αλλά τουλάχιστον όταν έχει τα στοχευμένες πληροφορίες, νομίζω ότι θα επιχειρήσει και στοχευμένα να μας βάλει ένα, δύο, τρία, τι να δούμε. Και εκείνο που ήθελα ως σχόλιο και εγώ, Αντρέα, τουλάχιστον επειδή συνεπήρξαμε και στην ειδικότητα, συνυπασμένο στο μυαλό μου ήταν ότι όταν είχαμε ένα κυρωτικό, αμάν μην αιμορραγήσει. Και τώρα ακούμε εδώ για θρομβώσεις και φτάνουμε στο άλλο άκρο της διατραχής της πήξης αιμόστασης. Δηλαδή, ήταν ο φόβος μας με το Σάκη Στέγκερ που είχαμε τότε να μην κάνει κρυσοραγία, να μην κάνει αιμορραγία και τι θα κάνουμε. Έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα αυτά. Φαίνεται ότι και από κάποιες μελέτες που έγιναν, φαίνεται πλέον η παρήνη να έχει κάποια θεραπευτική αξία σε ασθενείς που ήταν με μία αντιρροπούμενη κύρωση. Δεν επιβληθεί η ρήξη της αντιρρόπησης όταν πήρα για έναν χρόνο η παρήνη. Έχει ακόμη και δύο δόξεις λαθρών μπροστά για να το πει. Κύριε Δεστάν, να πάμε και στην επόμενη παρουσίαση. Διαγνωστικά, κύριε Ψωμά. Προσέγγιση, διαγνωστική προσέγγιση της τρόπησης των σπουλακτικών αγγείων. Καλησπέρα σας και από μένα. Τα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για την προσέγγιση της τρόμωσης διαγνωστικά των σπλαχνικών φλεβών. Η σπλαχνική φλεβοθρόμβωση, όπως υπόθηκε, περιλαμβάνει απόφραξη είτε στο πυλαίο σύστημα, την άνω μεσεντέρια και τη σπλαχνική φλέβα, είτε στο σύστημα της κάτω κύλης και των υπατικών φλεβών. Πιο συχνά, βέβαια, αφορά την πυλαία και τη μεσεντέρια φλέβα και λιγότερο συχνά τις υπατικές φλέβες και την κάτω κύλη. Μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά συμπτώματα ανάλογα με τη θέση της τρόμβωσης. Η στόχη της απεικόνησης είναι να αναδείξει οξία ή χρόνια θρόμβωση, αν υπάρχει ένοχος κύρωσης ή μη κύρωσης και την παρουσία ή όχι κακοήθειας. Η κλινική εικόνα αναφέρθηκε πολύ λεπτομεριακά στην προηγούμενη ομιλία. Απεικονιστικά, η μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι ο υπέρηχος, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία. Ως προς τη θρόμβωση της πυλαίας, η οξία θρόμβωση μπορεί να είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Είναι η κύρια αιτία της μη κερωτικής προκορποειδικής πυλαίας υπέρτασης. Ο θρόμβος της πυλαίας φλέβας μπορεί να είναι είτε μη κακοήθους είτε κακοήθους αιτιολογίας και αποτελεί κρίσιμο έβριμα σε υποψήφιους για μεταμόσχευση ύπατος. Τα συμπτώματα επίσης αναφέρθηκαν, περιλαμβάνουν άλγος δεξιού υποχονδρίους, μυρομεγαλία με ασκήτη, κοιλιακό άλγος και διάφορα άλλα όπως απότομη επιδείνωση ασκήτη και υπατική εγκεφαλοπάθεια. Η παθολογία περιλαμβάνει μειωμένη ροή στο αγγείο, είτε υπερβεκτική κατάσταση ή κάποια τοπική ενδοθυλιακή διαταραχή. Η θρόμβωση της πυλαίας ταξινομείται σε τέσσερα στάδια με βάση την έκταση της θρόμβωσης. Στο πρώτο στάδιο έχουμε μικρού βαθμού στένωση του αυλού ή στο δεύτερο στάδιο ολική απόφραξη με περιορισμένη επέκταση στην άνω μεσητέριο, είτε στο τρίτο στάδιο έχουμε την πλήρη απόφραξη της πυλαίας και του εγκύστηματος της άνω μεσητέριου φλέβας και στο τέταρτο στάδιο έχουμε την πλήρη θρόμβωση τόσο της πυλαίας όσο και της άνω μεσητέριου. Με τον υπέρηχο, ο οποίος αποτελεί την πρώτη διαγνωστική εξέταση, έχει μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα, αλλά μπορεί να έχουμε και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, είτε σε ατελή θρόμβωση πυλαίας ή περιορισμένη θρόμβωση της άνω μεσεντερίου φλέβας. Οι τεχνικές ελέγχου περιλαμβάνουν κλασικά την Grayscale Real Time απεικόνηση, Color Power και Pulse Doppler, και τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί και το SEUS, δηλαδή έγχυση σχεδιαγραφικού. Η απεικόνηση με Real Time μας δίνει πολλές πληροφορίες για τη μορφολογία του αγγείου, όχι όμως χαρακτηριστικά για τη ροή του αίματος, τα οποία θα μας τα δώσει στη συνέχεια ο έγχρωμος Doppler έλεγχος, το Power Doppler, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Το κυριότερο μειονέκτημα του Color Doppler είναι το ασθενές σήμα στα μικρά αγγεία όσον αφορά τη ροή τους, το οποίο θα μας βοηθήσει πολύ σημαντικά το Power Doppler, όπου βλέπουμε που έχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε μικρές ταχύτητες ροής στα μικρά αγγεία. Και όσον αφορά το φάσμα της ροής που παίρνουμε στο αγγείο της πυλαίας, βλέπουμε στα εικονίδια πώς είναι η φυσιολογική ροή της στην πυλαία φλέβα, η οποία έχει κατεύθυνση προς το ύπαρ σε όλη τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου. Και όσο προχωράμε σε στάδια της πυλαίας υπέρτασης, είτε σε άλλες παθήσεις, βλέπουμε την αλλαγή του φάσματος έως την αναστροφή ροής στο τελευταίο εικονίδιο. Υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά σε θρόμβωση πυλαίας, όπως παρατηρούμε στην εικόνα, στην οξία θρόμβωση έχουμε ένα διογκωμένο αγγείο και ενδοαυλικά παρατηρείται ο υποηχοϊκός ή ισοηχοϊκός θρόμβος, χωρίς ταυτόχρονα να έχουμε σπληνομεγαλία ή παράπλευρο δίκτυο. Αντίθετα, βλέπουμε σε χρόνιες καταστάσεις υπερηχογραφικά πώς έχουμε οφειοειδείς επιμήκυση σχηματισμούς στο ύψος της πυλαίας,
δεν απεικονίζεται η ίδια η πηλαία και αυτό αποτελεί έναν το σειραγκώδη μετασχηματισμό αυτή. Και εδώ, όταν στο Βόλο Ντόπλερ έλεγχο, παρατηρούμε το πολλαπλά, τα πολλαπλά παράπλευρα, αγκία, παράπλευρο δίκτυο στο ύψος αυτό. Τώρα, στη χρόνια θρόβωση της πηλαίας, βλέπουμε το σειραγκώδη, τη σειραγκώδη μετατροπή αυτής, που σημαίνει έχουμε την αντικατάσταση ένα δίκτυο, από ένα δίκτυο παραπλεύρων αγκίων που αναπτύσσονται στην πύλη και παρακάμπτουν την απόφραξη. Οι φλέβες που σχηματίζουν το σειράγγωμα είναι είτε παραχολοκιστικά πλέγματα, παρακείμενα της πηλαίας ή επανασυρωμοποιημένα κανάλια μέσα στη δρομωμένη πηλαία. Το καβέρνωμα σχετίζεται με κίνδυνο δυνητικά θανατηφόρουγα σιδηρική αιμορραγία, υποτροπιάζουσα τρόφωση ή απόφραξη χοληφόρων. Οι αιμοδυναμικές διαταραχές που θα προκληθούν από την ύπαρξη της χρόνιας θρόμβωσης θα οδηγήσουν σε κάποιες αλλαγές στο υπατικό παρέχημα και στο σχήμα του ύπατος, με ατροφία του αριστερολογού, σε αντίθεση με την υπερτροφία αυτού που είναι πιο συχνή στην κύρωση, υπερτροφία του τμήματος 4, όπου ατροφία έχουμε στην κύρωση στο τμήμα 4, και υπερτροφία του κερκοφόρου λογού, η οποία επίσης παρατηρείται και στην κύρωση. Παραδείγματα σειραγκώδους μετασχηματισμού της πηλαίας. Έχουμε στις εικόνες, όπως βλέπετε, στην πύλη του ύπατος πάλι ένα δίκτυο πολλαπλών επιμήκων σχηματισμών. Βλέπουμε την αγκίωση του παράπλευρου αυτού καβερνώματος. Δεν απεικονίζεται η πηλαία φλέβα ευκρινώς, ενώ έχουμε επίσης και παγκρατοδακτυλικά παράπλευρα, καθώς έχει πλέον αναπτυχθεί σε χρόνιο έδαφος, σε χρόνια θρόμβωση. Όσον αφορά την θρόμβωση της πηλαίας σε έδαφος νεοπλάσματος, με τον απλό έλεγχο B-Mode βλέπουμε διάταση του αυλού, ενδεχομένως και ρήξη του τυχώματος πηλαίας φλέβας. Κατά τον Color και Power Doppler έλεγχο μπορεί να έχουμε σήματα νεοαγγείωσης μέσα στο θρόβο, ενώ η χορήγηση του σκιαγραφικού του ΣΕΟΣ μας δίνει ένα πρότυπο ενίσχυση του θρόβου, παρόμοιο με τις κακοήθους εξεργασίας που συνυπάρχει. Παράδειγμα νεοπλασματικού τύπου θρόβου στην πηλαία, έχουμε έναν ασθενή με ένα εκτεταμένο υπατοκυταρικό καρκίνωμα στο δεξιό λόγο του ύπατος, το οποίο διηθεί, φαίνεται να διηθεί την πηλαία η οποία ελέγχεται διεμβωμένη με παρουσία ηχογενούς υλικού. Δεν έχουμε καθόλου ροή κατά τον Doppler και Power Doppler έλεγχο, που σημαίνει ότι είναι πλήρως αποφραγμένη. Ένα άλλο παράδειγμα, επίσης υπατοκυταρικό όγκο, όπου πάλι έχουμε τον νεοπλασματικό θρόβο που διηθεί την πηλαία παρακείμενα. Στην αξονική τομογραφία χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη τριφασική σάρωση, όπου στις χωρίς σχεδιαγραφικό εικόνες δεν αναδεικνύεται ο θρόμβος, εκτός αν είναι υπέρπυκνος. Έχουμε όμως, μπορεί να έχουμε έμεσα σημεία, δηλαδή μια διεμβωμένη φλέβα. Κατά τον έλεγχο μετά τη χορήγηση του σχεδιαγραφικού, σε πηλαία φάση, παρατηρούμε ελλείμματα πλήρωσης της πηλαίας ή των κλάδων της, εμπλουτισμό των τυχωμάτων της πηλαίας φλέβας και παροδικές διαταραχές υπατικής ενίσχυσης ανάλογα με το τμήμα που έχει, στο οποίο κατευθύνεται ο αποφραγμένος κλάδος. Ο απλός θρόβος δεν εμπλουτίζεται. Όταν πρόκειται για εμπλουτιζόμενο θρόβο, πιθανά μιλάμε για νεοπλασματικό θρόβο και συνήθως συνοδεύει το υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Επίσης, ελέγχουμε αν υπάρχει ξηραγκώδης μετασχηματισμός, το διατεταμένο δηλαδή παράπλευρο δίκτυο που αντικαθιστά την πηλαία φλέβα, και φυσικά συνοδεύει χωριστικά ευρήματα πηλαίας υπέρτασης. Παράδειγμα, ασθενούς με διάχυτο κοιλιακό άλγος, όπου παρατηρούμε σε αξονική τομογραφία μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, έλλειμμα πλήρωσης στον γύρο κορμό της πηλαίας φλέβας, σε εγκάρσεις και στεφανιές τομές. Άλλο παράδειγμα, ασθενούς. Εδώ μιλάμε πλέον για χρόνια θρόμβωση, όπου στην πρώτη σειρά έχουμε απλή σάρωση χωρίς τη χορήγηση του σκιαγραφικού. Στο ύψος της πηλαίας φλέβας βλέπουμε πασβεστώσεις όπως με την υπέρπυκνη αυτή απεικόνηση, ο ασθενής ήταν γυρωτικός. Μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού δεν βλέπουμε την πηλαία φλέβα, είναι ρυκνή, αντικαθίσταται από το παράπλευρο δίκτυο και φυσικά συνοδεύει ευρήματα της κύρωσης, ύπαρξη ασκήτη και εκτεταμένο παράπλευρο δίκτυο. Και εδώ ασθενής με θρόμβωση πηλαίας, μεσία υπαγκρέατος, το οποίο διηθούσε την πηλαία, συνοδό παράπλευρο δίκτυο στο ύψος της πηλαίας και διαταραχές αιμάτωσης του ύπατος, όπως φαίνεται μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού. Η MRI είναι πιο ευαίσθητη μέθοδος, μπορεί να μας δώσει στοιχεία για την ηλικία του θρόμβου. Στην ΤΑΦ 1 και τα 2 κολουθία ο οξύς θρόμβος έχει ψηλό σήμα, ο χρόνιος θρόμβος στα 2 κολουθίες έχει χαμηλό σήμα. Ο περιορισμός διάχυσης είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μας δείχνει στοιχεία κακοήθειας. Και φυσικά μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού και σε δυναμικές ακολουθίες μετά την έγχυση του σκιαγραφικού, βλέπουμε τον εμπλουτισμό του θρόβου, αν υπάρχει, και παροδικές διαταραχές υπατικής έντασης ανάλογα με το τμήμα που έχει αποφραχθεί, του ύπατος που έχει αποφραχθεί. Η υπατική αρτηρία αναλαμβάνει την αιμάτωση του προσδοκλημένου αυτού τμήματος.
Εδώ έχουμε παράδειγμα ασθενούς με μερική θρόμβωση του αυλού της πυλιάς, τα δύο ακολουθία, όπου παρατηρούμε την κυριολεκτική διαμόρφωση του ύπατος, πυλινομεγαλία και την ύπαρξη του ασκήτη περιπατικά και μετά τη χορήγηση του σκελαρχικού, το χαμηλή ένταση σήμα μέσα στον αυλό της πυλιάς φλέβας. Ενώ με την, κατά την ακολουθία της διάχυσης δεν εμφανίζει ο θρόμβος αυτός περιορισμό της διάχυσης. Σε ανώτερες τομές, σε τα δύο ακολουθία, βλέπουμε παράπλευρο δίκτυο στο ύψος της καρδιοϊσοφαγικής συμβολής. Άλλο περιστατικό, σε χρόνια θρόμβωση πυλαίας παρατηρούμε πέριξη του καβερνώματος, δηλαδή του παράπλευρου δικτύου που έχει αναπτυχθεί στο ύψος της πυλαίας, ένα μισθό υφής μαλακών μορίων, ο οποίος εμφανίζει υψηλή ένταση σήμα στις τα δύο ακολουθίες και σταδιακό καθυστερημένο πλουτισμό. Εδώ είναι η απλή ταφέ ακολουθία χωρίς σχηματικό, και εδώ ακολουθεί σε καθυστερημένη λήψη ο εμπλουτισμός της βλάβης αυτής και κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και άλλο παράδειγμα ασθενούς με απόφραξη αριστερού κλάδου πυλαίας, αυτή τη φορά από ένα εκτεταμένο χολάγιο CA στον αριστερό λοβό του ύπατος, που προκαλεί και διάταση των αριστερών ενδοϊπατικών χολαγγείων. Και εδώ βλέπουμε την εξεργασία με περιορισμό, τον εκτεταμένο περιορισμό της διάχυσης και το σταδιακό εμπλουτισμό αυτής σε καθυστερημένες λήψεις. Η θρόμβωση της άνομας εταιρείου φλέβας μπορεί να είναι είτε πρωτοπαθής είτε δευτεροπαθής σε διάφορες καταστάσεις και αποτελεί ένα 5 με 15% αίτιο οξείας ισχαιμίας του εντέρου. Εξέταση επιλογής είναι η αξονική τομογραφία. Η παθοφυσιολογία περιλαμβάνει το γεγονός ότι καθώς η πίεση αυξάνεται ενώ η αρτηριακή παροχή στο έντερο είναι συνεχής, στη συνέχεια έχουμε ίδρυμα με πάχυση του τυχώματος του εντέρου. Μπορεί να έχουμε δομική αιμορραγία, κάτι που εμφανίζεται στην αξονική τομογραφία ως υπέρπτυνο τύχωμα. Και ανάλογα με το αν υπάρχει παράπλευρο δίκτυο, έχουμε διαταραχή αιμάτωσης των ιστών, εντερική ισχαιμία, το έφρακτο και την έκρωση του τμήματος του εντέρου, στο οποίο αφορά η απόφραξη της φλέβας. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε υπερεχογραφική τομή σε γάσιο επίπεδο, με διόγκωση της άνομης εντερίου φλέβας και εδώ σε επιμήκη τομή, όπου βλέπουμε το αγγείο διογκωμένο με οικογενές υλικό εντός αυτού. Το έγχρωμο υπερεχογράφημα Doppler μας δείχνει είτε την απουσία ροής εντός του αυλού, είτε με το παλμικό Doppler μπορεί να αποκαλύψουμε και την ύπαρξη αργούς συνεχούς ροής εντός αυτού. Και ταυτόχρονα μπορούμε να ελέγξουμε και την πάχυση του τυχώματος του εντέρου σαν συνοδό έβριμα. Εδώ άλλο περιστατικό, σε ένα υπατοκυταρικό καρκίνωμα, όπου βλέπουμε ότι ο όγκος διηθεί την πυλαία φλέβα και κατ' επέκταση έχουμε ηχογενές υλικό και στάση και στην περαιτέρω στην άνομη συντέρια φλέβα, η οποία εδώ σε εγκάρσιες τομές φαίνεται διαμβωμένη και μετά την χρήση του Color Doppler βλέπουμε να έχει επίταση της αγγείωσης. Η αξονική τομογραφία επίσης θα αποκαλύψει χωρίς τη λήψη του σκελαρχικού πιθανούς υπέρπυκνους θρόμβους ή επασβεστώσεις και φυσικά το υπέρπυκνο τύχωμα εάν πρόκειται για εντοτυχωματική αιμορραγία. Έχουμε λύματα πλήρωσης ή περιφερική ενίσχυση που αντιστοιχεί στο τύχωμα της φλέβας. Ελέγχουμε αν υπάρχει εμπλουτισμός του θρόμβου, συμφόρηση ή επίταση του μεσεντερίου, το εντερικό τύχωμα και φυσικά συνόμοι αν υπάρχει εντερική πνευμάτωση ή και ο ασκήτης. Παράδειγμα ασθενούς με ασαφές κοιλιακό άλγος, όπου βλέπουμε στην αξονική τομογραφία μετά τη χορήγηση του σκελαρχικού σε πυλαία φάση, παρατηρούμε το έλλειμμα πλήρωσης στον αυλό της άνομης εντερίου φλέβας σε εγκάρσιο, σε οβελίο και σε στεφανίο επίπεδο. Εδώ έχουμε επίσης ένα έλλειμμα πλήρωσης στην άνομης εντερίου φλέβα σε έναν άλλον ασθενή και ταυτόχρονα παρατηρούμε στην πυλαία φάση αέρα μέσα στο κλάδο της άνομης εντερίου φλέβας και σε, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, και σε περιφερικούς φλεβικούς κλάδους σε αυτό το ύψος. Και επίσης το έντερο με παχυμένο τείχωμα, το λεπτό έντερο με παχυμένο τείχωμα και φυσαλίδα αέρα στο τείχωμα αυτό. Στη μαγνητική τομογραφία επίσης ελέγχουμε την ηλικία του θρόμβου, αν υπάρχει περιορισμός της διάχυσης και ο τρόπος εμπλουτισμού του θρόμβου αυτού, πιθανή υποκείμενη παθολογία, την ισχυμία του εντέρου και φυσικά χρησιμοποιούμε την δυναμική έγχυση του σκελαρχικού. Εδώ έχουμε ασθενή 56 ετών με μία μάζα στη συμβολή των υπατικών πόρων. Βλέπουμε την απόφραξη των χολαγγείων περιφερικότερα, τον εμπλουτισμό του όγκου και έλλειμμα πλήρωσης στην άνω μεσεντέριο φλέβα, στις εικόνες αυτές. Ως προς τη θρόμβωση της πυλινικής φλέβας είναι μια συνήθης κατάσταση, συχνότερα σε πλαίσιο παγκρεατίτιδας ή καρκίνου παγκρέατος. Μπορεί να είναι ασυμπτωματική, αυξάνει τον κίνδυνο γαστρικών κυρσών και σχετιζόμενης αιμορραγίας του ανώτου γαστεντερικού σωλήνα. Έχουμε σπλονομεγαλία χωρίς πυλαία επέκταση, κύρωση ή αιματολογική νόσο. Στον υπέρηχο έχουμε πάλι ένα διογκωμένο αγγείο, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση,
Βλέπουμε τη σπληνική φλέβα, όπου ο ηχογενής τρόφος έχει επεκταθεί από τη διωγγωμένη πηλαία φλέβα και μιλάμε για πλήρη απόφραξη, καθώς στον υπέρυθρο δεν βλέπουμε καθόλου ροή του αίματος. Στην αξονική τομογραφία παρατηρούμε το έλλειμμα πλήρωσης, παράδειγμα στενούς, με οξία παγκρατήτητα, όπως βλέπουμε διόγωση της ουράς παγκράτους και περί παγκρατικές συλλογές και θρόμβωση, συνοδό θρόμβωση της πηλαίας φλέβας, της σπληνικής φλέβας, στο ύψος αυτό. Ένας άλλος ασθενής με γαστρορραγία ανώτερου πεπτικού, γαστρικούς κυσούς στην ενδοσκόπηση και κύρωση ύπατος εμφανίζεται στην αξονική τομογραφία στην πηλαία φάση με εκτεταμένο έλλειμμα πλήρωσης στο σπληνοπηλαίο άξονα. Και εδώ ένας άλλος ασθενής, ο οποίος εμφανίστηκε, ήρθε στα επίγοντα σε αξονική τομογραφία, πηλαία φάση, παρατηρούμε τη διόγωση του παγκρέατος με υποεμπλουτιζόμενες περιοχές στο σώμα και την ουρά αυτού, οξία νεκροτική παγκρεατίτιδα και ταυτόχρονα παρατηρούμε τα ελλείμματα πλήρωσης στην σπληνική φλέβα παρακείμενα. Το περιστατικό αυτό επιπλέχθηκε και με ένα αυτόματο υποκάψιο μάτωμα στο σπλήνα. Στη μαγνητική τομογραφία, μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, παρατηρούμε πάλι ελέγχουμε το έλλειμμα το χαμηλή ένταση σήμα μέσα στο πηλαίο σύστημα ή στη σπληνική και την άνω μεσεντέριο φλέβα, όπου βλέπουμε τη διωγγωμένη συγκεκριμένα σπληνική φλέβα, χωρίς να λαμβάνει σκιαγραφικό. Και σε αυτή την εικόνα, εγκάρσεις τομές, παρατηρούμε τη σπλήνο μεγαλεία, την κυρωτική απεικόνηση του ύπατος και την μικρή περιπατική συλλογή. Και εδώ σε ασθενή μετά από επέμβαση με τη λειτουργία του πυκτικού μηχανισμού, παρατηρούμε το έλλειμμα πλήρωσης μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού τόσο στην πηλαία όσο και στη σπληνική φλέβα. Ως προς τη θρόμβωση των υπατικών φλεβών, το λεγόμενο Batt-Chiari, το σύνδρομο Batt-Chiari, οι κλινικές εκδηλώσεις αναφέρθηκαν, είναι συνέπεια φλεβικής υπατικής απόφραξης της οδού εκροής σε οποιοδήποτε επίπεδο ενδοϋπατικά έως τη συμβολή με το δεξιό κόλπο, ανεξάρτητα από τον μηχανισμό απόφραξης. Καθώς έχουμε τη φλεβική υπατική απόφραξη, έχουμε αύξηση της κολποειδικής και πηλαίας πίεσης, υπατική συμφόρηση, νέκρωση, ίνωση και οζόδυνα γενετική υπερπλασία σε χρόνες περιπτώσεις που οδηγεί σε κύρωση. Τα κλινικά ευρήματα είναι ανάλογα με την οξύτητα και το εύρος της απόφραξης. Το χρόνιο σύνδρομο Batt-Chiari έχει ένα κίνδυνο για ανάπτυξη υπατοκυταρικού καρκινώματος. Τα αίτια αναφέρθηκαν είναι πρωτοπαθή, δευτεροπαθή ή ιδιοπαθή. Η ταξινόμηση γίνεται ανάλογα με το τύπο της απόφραξης. Ο τύπος 1 περιλαμβάνει την απόφραξη της κάτω κύλης φλέβας, τον γύρο κορμό της κάτω κύλης φλέβας. Ο δεύτερος τύπος περιλαμβάνει την απόφραξη κύριων στελεχών υπατικών φλεβών. Ενώ ο τύπος 3 περιλαμβάνει απόφραξη μητρών κεντρολοβιδιακών φλεβών. Το παράπλευρο δίκτυο που αναπτύσσεται στο Batt-Chiari είναι είτε ενδοϋπατικό, όπως βλέπουμε στο διάγραμμα, ανάλογα με το είδος της απόφραξης, και εξωϋπατικά παράπλευρα δίκτυα που αναπτύσσονται εν συνεχεία. Στον υπέρυχο, στη οξία μορφή, εκτός από τον έλεγχο της απόφραξης, μπορεί να έχουμε υπατομεγαλία, σπινομεγαλία και μια ετερογενή ηχοσύσταση στο αγείο, στο αγείο που έχει αποφραχθεί. Σε χρόνιες καταστάσεις έχουμε υπερτροφικό και υποφόρο λογό, περιφερική ατροφία προσβλημένων περιοχών, αναγεννητικά οζίδια, τα οποία συνήθως είναι πολλαπλά και κάτω των πυροαχιλωστών, πάχυση του τυχώματος της χολιδόχου κύστης και ασκήτη. Στον έγχρωμο ντόπλερ έλεγχο, έχουμε ασυνέχεια μεταξύ κύριας υπατικής φλέβας και της κάτω κύλης φλέβας, αντίστροφη ροή στις υπατικές φλέβες, χαμηλή ή απουσία ροή στην κάτω κύλη. Ελέγχουμε επίσης το θρόμβο εντός της κάτω κύλης ή των υπατικών φλεβών, αλλαγές ροής στην πηλαία φλέβα, παράπλευρο δίκτυο και έχουμε και αυξημένο δίκτυο αντίστασης εντός της υπατικής αρτηρίας. Παραδείγματα ασθενών, εδώ έχουμε οξία θρόμβωση, βλέπουμε τον ηχογενή θρόμβο σε υπερηχογραφικό έλεγχο στις υπατικές φλέβες. Ελέγχουμε και το σημείο της στένωσης στο σημείο συμβολής των υπατικών φλεβών με την κάτω κύλη φλέβα. Ενώ εδώ αντίθετα σε χρόνια θρόμβωση παρατηρούμε την λεπτή ηχογενή ταινία στην οποία έχει μετατραπεί η δεξιά υπατική φλέβα. Και σε όλο το ντόπλερ έλεγχο παρατηρούμε την αντίστροφη ροή στην αγκίωση των υπατικών φλεβών, σε συγκεκριμένη περίπτωση δεξιά υπατική φλέβα. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα ασθενούς 30 ετών με ατομικό ιστορικό αντιφοσφολιπηδικού συνδρόμου και διαβήτη τύπου 1, όπου με τον υπερηχογραφικό έλεγχο καταδεικνύεται η στένωση της κάτω κύλης φλέβας στο σημείο συμβολής με τις υπατικές. Βλέπουμε βραδία ροή στην κάτω κύλη και απουσία ροή στις υπατικές φλέβες κατά τον Color Doppler έλεγχο. Εδώ έχουμε παράδειγμα ασθενούς με γνωστό υπατοκυταρικό σε επανέλεγχο, όπου απεικονίστηκε στον υπέρυχο μια νέα χωροκατακτητική εξεργασία του δεξιού λογού, η οποία επεκτείνεται στην δεξιά υπατική φλέβα και παρατηρούμε έναν ηχογενή θρόμβο μέσα στην κάτω κύλη φλέβα στο σημείο συμβολής με τη δεξιά υπατική, όπως φαίνεται και μετά τον World Color και Power Doppler έλεγχο.
στην αξονική τομογραφία, εκτός από τον έλεγχο της απόφραξης, θα μπορέσουμε να καταδείξουμε κάποια άλλα ευρήματα που έχουν σχέση με τις διαταραχές αιμάτωσης του υπατικού παρεχήματος, όπως για παράδειγμα την πρώιμη ενίσχυση του κερκοφόρου λογού και του ύπατος πέριξ της κάτω κύλης βλέβας, στην αρτηριακή φάση δηλαδή, καθυστερημένη ενίσχυση περιφερικού, του περιφερικού ύπατος με συνοδό κεντρική χαμηλή πυκνότητα, την ανομοιογένεια στην απεικόνηση του ύπατος, υποεμπλουτιζόμενες περιφερικές ζώνες του ύπατος λόγω αντιστροφής πηλαίας πυρηνικής ροής. Δεν μπορούμε να δούμε ευκρινώς τις υπατικές φλέβες. Ελέγχουμε αναγεννητικά οζύμια, τα οποία πρέπει να τα διαφοροδιαγνώσουμε από το υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Συνήθως αυτά είναι υπέπυκνα ή ισόπυκνα πριν τη χορήγηση του σκιαγραφικού, σε σύγκριση με το υπατοκυταρικό συνήθως, το οποίο είναι υπόπυκνο. Και φυσικά δεν κάνουν γρήγορο wash-out όπως κάνει το υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Σε χρόνια φάση συμπάρχουν διόγωση του κερκοφόρου λογού, ατροφία περιφερικού ύπατος στις πάσχουσες περιοχές. Παράδειγμα ασθενούς με κύρωση, όπου βλέπουμε ανομοιογένεια στο παρέγχημα και αναγεννητικούς όζους και στένωση της κάτω κύλης στο σημείο συμβολής με τις υπατικές φλέβες. Και στις υπόλοιπες τομές παρατηρούμε την κυρωτική διαμόρφωση του υπατικού παρεγχήματος, την χρόνια θρόμβωση πηλαίας με εκτεταμένο παράπλευρο δίκτυο, καθώς και περιφερικότερα. Σε σκιαγράφηση καθυστερημένες λήψεις παρατηρούμε και τη σκιαγράφηση φλεβών πέριξ της κάψας του ύπατος. Και εδώ έχουμε έναν ασθενή με ένα εκτεταμένο υπατοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο φαίνεται να επεκτείνεται στην κάτω κύλη φλέβα, όπως βλέπουμε στις στεφανιές τομές, εγκάρσιες τομές και σε οβελιά τομή. Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί δεύτερη γραμμή εξέταση για τον έλεγχο επίσης της πληρέστερη κατάδειξης της απόφραξης, το αίτιο της απόφραξης, εμπλουτισμό του θρόμβου, μορφολογία του ύπατος και αναλυτικότερη περιγραφή διαταραχών αιμάτωσης αυτού. Στη φλεβική φάση ελέγχουμε και για τα ιδιοπατικά παράπλευρα. Επίσης, έχουμε και την μελέτη του τρόπου εμπλουτισμού του υπατικού παρεχήματος. Σε ουσία κατάσταση έχουμε περιφερικό ελαττωμένο εμπλουτισμό σε πρώιμες και καθυστερημένες λήψεις. Σε υποξία κατάσταση έχουμε έναν ανομοιογενός αυξημένο εμπλουτισμό στην περιφέρεια, ενώ σε χρόνια ένα 40% θα έχουμε ομοιογενή εμπλουτισμό και φυσικά τα συνοδά ευρήματα στο υπατικό παρέχημα. Όπως βλέπουμε εδώ, σε έναν ασθενή με εμπατικιάρη και στένωση της κάτω κύλης φλέβας, παρατηρούμε αυξημένη εισένταση σήμα στις τάβδιο ακολουθίες στην περιφέρεια του ύπατος, ατροφία του αριστερού λογού, υπερτροφία του κερκοφόρου λογού και φυσικά συνοδά ευρήματα της κλινομεγαλία και τον ασκήτη. Και εδώ ένα άλλο παράδειγμα, όπου στις στάφεν ακολουθίες μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού, παρατηρούμε πολλαπλά αναγεννητικά οζύδια τα οποία εμπλουτίζονται. Στην τάφδια ακολουθία, ωστόσο, ακολουθία δεν εμφανίζουν υψηλό σήμα, παρά μόνο το μεγαλύτερο από αυτά έχει κάποιες εστίες υψηλού σήματος. Έγινε κατά τη βιοψία που ακολούθησε, έδειξε ότι δεν επρόκειτο για υπατοκυταρικό καρκίνωμα, αλλά για συσσόρευση υπατοκυτάρων. Συμπερασματικά, κατά τη φλεβική θρόμβωση, το σπλαχνικό αγκείο, τα ευρήματα μπορεί να είναι μη ειδικά. Ωστόσο, οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές, συμπεριλαμβανομένες της κερανοβόλου υπατικής ανεπάρκειας, του εντερικού εμφράκτου και της οραγιών με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Ως πρώτη εξέταση, ο υπέρηχος έχει αυξημένη ευαισθησία και ειδικότητα στην ανείχνευση θρομβώσεων, ασκήτης πνευμεγαλίας και παρεχηματικών υπατικών διαταραχών. Η εξονική και μαγνητική τομογραφία συμβάλλουν περαιτέρω στη μελέτη του αιτίου και των επιπλοκών της πλευρικής θρόμβωσης. Και η απεικόνηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία, ειδικά στις οξείες καταστάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ψωμά. Αναλυτικό για την παρουσίαση. Αν θα πρέπει να προσθέσω κάτι, αφορά τη μελέτη του θρόμου της πηλαίας. Εξέταση οικολογίας είναι, θα έλεγα, η χρήση σκιαγραφικού στον υπέρηχο. Με ευαισθησία πάνω από 90% και ειδικότητα 100%. Ειδικότερα για την μελέτη της νεοπλασματικής ή μη προέλευσης του θρόμβου αυτού. Υπάρχουν πολύ χαρακτηριστικά πρότυπα εμπλουτισμού που κατατάσσουν τον θρόμβο σε διάφορες κατηγορίες από πλευράς νεοπλασματικής διαίρεσης. Κάποια ερώτηση? Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν, κυρία Καλιάφα, θα μας αναπτύξει τα επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα της πνευμονικής εμβολής. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι κλινικό το δικό μου κομμάτι.
Ό,τι σου θέλω. Ωραία. Αυτό δεν είναι προβολή. Να θυμίσω τι είναι η πνευμονική εμβολή. Μια οξύ απόφραξη σημαντικού συστήματος του πνευμονικού αρτηριακού δικτύου από υλικό που κατά κανόνα είναι θρόμβος, αλλά θα μπορούσε να είναι αέρας, λίπος ή αμνιακό υγρό. Κατά κανόνα αποτελεί επιπλοκή της ενδοβάθη φλεβικής θρόμβωσης, δηλαδή ο θρόμβος αποσπάται από τις φλέβες των κάτω άκρων ή της πιέλου και με την κυκλοφορία μεταφέρεται και ενσφηνώνεται σε πνευμονικό αγγείο που έχει διάμετρο μικρότερη από το θρόμβο. Συνήθως το 15 με 32% των πνευμονικών εμβολών οφείλονται σε θρόμβο των κάτω άκρων ή των μοιραίων ή των λαγόνιων φλεβών, ενώ ένα 6% οφείλεται σε θρόμβους φλεβών των άνω άκρων. Είναι η τρίτη σε συχνότητα καρδιαγγειακή νόσος. Η ετήσια επίπτωση είναι 100 με 200 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού. Φαίνεται ότι το 1 τρίτο των ασθενών που νοσηλεύονται κινδυνεύουν να εμφανίσουν αυτό που λέμε φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος είναι οι ενδοβάθη φλεβικές θρομβώσεις και η πνευμονική εμβολή. Αναφέρονται 600.000 περιπτώσεις φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου κάθε χρόνο και 100.000 θάνατοι από αυτό το νόσημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το 1993 καταγράφηκαν 60.000 εισαγωγές για την πνευμονική εμβολή. Το 2012 ήταν τουλάχιστον 3,5 φορές περισσότερο, ίσως λόγω πιο έγκαιρης και καλύτερης διάγνωσης της πνευμονικής εμβολής. Φαίνεται ότι παρά την αυξημένη συχνότητα της πνευμονικής εμβολής, η θνητότητα μειώθηκε, ίσως επειδή εφαρμόζονται και περισσότερο ευαίσθητες μέθοδοι διάγνωσης. Ποιες είναι οι μορφές της πνευμονικής εμβολής? Καταρχήν είναι η μαζική, όπου η απόφραξη αφορά άνω του 50% του πνευμονικού αγγειακού δικτύου. Υπάρχει αιμοδυναμική αστάθεια λόγω κάμψης των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων και καταλήγει τελικά σε καρδιογενή καταπληξία και ευνίδιο θάνατο. Η μέτρια πνευμονική εμβολή, όπου η απόφραξη είναι άνω του 30% του πνευμονικού δικτύου, υπάρχει δυσπραγία της δεξιάς κοιλίας, όμως οι αιμοδυναμικές παράμετροι είναι φυσιολογικές, βέβαια αυτή είναι ασθενής υψηλού κινδύνου. Η μικρή πνευμονική εμβολή με απόφραξη κάτω του 25%, έχουμε ήπια πνευμονική υπέρταση, φυσιολογική λειτουργία της δεξιάς κοιλίας, φυσιολογικές αιμοδυναμικές παράμετροι. Το πνευμονικό έμφρακτο, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί 12 με 36 ώρες μετά την πνευμονική εμβολή, δεν συνοδεύεται από καρδιαγγειακή επιβάρυνση. Η μη θρομβωτική πνευμονική εμβολή από έμβολα μη θρομβωτικά, όπως είπα στην αρχή, μπορεί να είναι λίπος, αέρας, αμνιακό υγρό, νεοπλασματικά κύτταρα. Και τέλος η παράδοξη εμβολή, η οποία είναι ευνίδια εμφάνιση εμβολικού επεισοδίου από την αριστερή κοιλία. Το έμβολο, δηλαδή, όταν υπάρχει ενδοβάθη φλεβική θρόμβωση, περνάει μέσα από το ΟΗΔΕ στρίμα, το οποίο είτε είναι ανοιχτό, είτε ανοίγει λόγω αυξημένης πίεσης των δεξιών κοιλοτήτων. Από πλευράς παθοφυσιολογίας, έχουμε αιμοδυναμικές διαταραχές στην πνευμονική εμβολή, δηλαδή έχουμε αυξημένη πίεση στην πνευμονική αρτηρία, στη δεξιά κοιλία, στο δεξιό κόλπο, ελάττωση της καρδιακής παροχής, μείωση της συστηματικής αρτηριακής πίεσης, αλλά και πνευμονικές διαταραχές όσον αφορά την ανταλλαγή αερίων, δηλαδή έχουμε διαταραχή στον αερισμό και στην αιμάτωση, υποξεμία, υποκαπνία, αναπνευστική αλκάλωση, αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων, ελάττωση της ροής, μειωμένη ζωτική χωρητικότητα και μειωμένη ολική πνευμονική χωρητικότητα. Τα συμπτώματα είναι ανάλογα με τον βαθμό της απόφραξης, το μέγεθος της φλεγμονώδους απόκρισης του οργανισμού, αλλά και τις εφεδρείες που έχει ο συγκεκριμένος ασθενής. Έτσι μπορεί να παρατηρηθεί δύσπνοια, θωρακικό άλγος, βήχας, αιμόπτυση, αίσθημα παλμών, ακόμη και ευνίδιος θάνατος. Από τα σημεία είναι η ταχύπνια, άνω των 20 αναπνοών ανά λεπτό, ταχυκαρδία, άνω από 100 σφίξεις ανά λεπτό, και άνοση, θερμοκρασία πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου, συστολικό φύσημα στην πνευμονική βαλβίδα, ευρύς διχασμός του δεύτερου τόνου, συλλαφητή καρδιακή όση κάτω από την ξυφοειδή απόφυση, πιθανή διόγκωση στις φλέβες του τραχύλου και διόγκωση ύπατος, και στις πολύ σοβαρές μορφές, στη μαζική εμβολή, υπόταση και καρδιογενής καταπληξία. Να θυμίσω ότι στην παθογένεια της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου έχουμε την χαρακτηριστική τριάδα του Βίρχοφ, όπου θα πρέπει ταυτόχρονα να συνυπάρχουν τρεις συνθήκες. Η διαταραχή στη ροή του αίματος, η βλάβη στο τείχωμα στο ενδοθήλιο και η υπερπηκτικότητα του αίματος. Έτσι λοιπόν, έχουμε παράγοντες οι οποίοι προδιαθέτουν στην πνευμονική εμβολή, μολονότι σε ένα 30% των περιπτώσεων δεν διαπιστώνεται πολλές φορές σαφής αιτιολογικός παράγον, είναι δηλαδή ένα περιστατικό ιδιοπαθές.
Κατά κύριο λόγο, λοιπόν, έχουμε τους κληρονομικούς παράγοντες, που είναι η μετάλλαξη του παράγοντα Leiden, η μετάλλαξη στο γονίδιο της προθρομβίνης και οι ανεπάρκειες των φυσικών αντιπηκτικών του οργανισμού, δηλαδή της αντιθρομβίνης, της πρωτεΐνης C και S. Επίκτητοι παράγοντες είναι το τραύμα, η χειρουργική επέμβαση, η κακοήθεια, η περιτοντοκετό, η περιγεννητική περίοδος, η θεραπεία με ιστρογόνα, η μεγάλη ηλικία, η παχυσαρκία και τελικά η λίμωξη από τον SARS-CoV-2 ιό. Λίγα λόγια για την κάθε μια. 3-5% του συνόλου στον ελληνικό πληθυσμό είναι οι ετεροζυγότες για τη μετάλλαξη του παράγοντα Leiden και ευτυχώς οι ομοζυγότες είναι πολύ σπάνιοι, 0,02%. Οι ετεροζυγότες έχουν πενταπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν πνευμονική εμβολή, οι ομοζυγότες δεκαπλάσιο. Όσοι έχουν την μετάλλαξη του γονιδίου της προθρομβίνης έχουν 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για πνευμονική εμβολή. Επίσης, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς λόγω της κατάκλυσης και της στάσης του αίματος έχουν αυξημένο κίνδυνο κυρίως τους πρώτους 3 μήνες μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. Όσοι έχουν ένα ενεργό νεόπλασμα έχουν 7-πλάσιο κίνδυνο για πνευμονική εμβολή, κίνδυνος ο οποίος είναι μεγαλύτερος κατά τη διάγνωση και κατά την έναρξη της θεραπείας. Είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο κίνδυνος όταν έχουμε μεταστατική νόσο, καρκίνο του παγκρέατος ή του κόλου και από τα αιματολογικά νοσήματα είναι κυρίως το πολλαπλό μυέλωμα που έχει έντονη θρομβογόνο δραστηριότητα, αλλά και οι θεραπείες για το μυέλωμα, οι ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες έχουν και αυτοί θρομβογόνο διάθεση. Από τις ορθοπαιδικές επεμβάσεις είναι κυρίως οι αρθροπλαστικές του ισχύου και των καταγώνει αρθρώσεων λόγω ακινησίας ή τραυματισμού των φλεβών ή φλεγμονής κατά το χειρουργείο. Τα πολύωρα ταξίδια. Άμεση συσχέτιση υπάρχει στη συχνότητα της εμβολής, της πνευμονικής εμβολής, της απόστασης και της διάρκειας του ταξιδιού. Αναφέρονται 4,8 περιπτώσεις πνευμονικής εμβολής ανά 1 εκατομμύριο ταξιδιώτες, για ταξίδια όμως που είναι μεγαλύτερα των 10.000 χιλιόμετρων. Η μεγάλη ηλικία, επειδή διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ αντιπηκτικών και προπηκτικών παραγόντων, ουσιαστικά σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα πνευμονικής εμβολής, ιδιαίτερα μετά την 4η δεκαετία της ζωής, με ιδιαίτερη αύξηση μετά τα 60 χρόνια λόγω μειωμένης κινητικότητας, πιθανής παχυσαρκίας και πολλών συνοσηρωτήτων. Δείκτης μάζας σώματος πάνω από 35 σχετίζεται με 6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο πνευμονικής εμβολής. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο ότι μπορεί ο κίνδυνος για την εμβολή να είναι μεγαλύτερος, η θνητότητα όμως σε πολλές μελέτες φαίνεται να είναι μικρότερη, ίσως λόγω της αυξημένης ποσότητας λίπους και αυξημένης δραστικότητας κάποιων ενδοκαναβινοειδών, τα οποία ίσως παίζουν κάποιον προστατευτικό ρόλο. Στην κύηση είναι γνωστό ότι για να μειωθεί ο κίνδυνος της αιμορραγίας, αυξάνονται οι παράγοντες της πήξης 7, 8, 10, ο Von Willebrand και το ινοδογόνο, ενώ μειώνονται οι πρωτεΐνες S, C και αυξάνεται η αντίσταση στην πρωτεΐνη C. Είναι 4-5 φορές μεγαλύτερος ο κίνδυνος για πνευμονική εμβολή και 20 φορές μεγαλύτερος ο κίνδυνος τους 3 πρώτους μήνες μετά τον τοκετό. Οι γυναίκες που παίρνουν αντισυλληπτικά έχουν 3-4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο γενικότερα φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου, ιδιαίτερα τους 3 πρώτους μήνες. Μετά τον πρώτο χρόνο δεν αυξάνεται ο κίνδυνος, ενώ περιορίζεται με τη διακοπή της θεραπείας. Επίσης, διατρέχουν κίνδυνο και οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, που για κάποιους λόγους λαμβάνουν ιστρογόνα. Οι έχοντες αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο με θετικό αντιπηκτικό του λύκου ή αντισώματα έναντι των β2 γλυκοπρωτεϊνών της επιφάνειας των αιμοπεταλίων έχουν 5-8 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο πνευμονικής εμβολής. Και επίσης, όσοι έχουν προηγούμενο ιστορικό φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου έχουν 25% πιθανότητα να υποτροπιάσουν τα επόμενα 5 χρόνια, ιδιαίτερα αν αυτό είναι ένα επεισόδιο, όπως λέμε, unprovoked, αν είναι μη προκλητό. Για τον COVID-19 έχουν ακουστεί πολλά, για την λίμωξη την COVID-19. Είναι γνωστό ότι σχετίζεται με θρομβωτικά επεισόδια. Αυτά είναι κυρίως φλεβικά θρομβωτικά επεισόδια και μάλιστα η πνευμονική εμβολή είναι πολύ συχνή. Τα επεισόδια αυτά είναι πολύ περισσότερα σε συχνότητα σε ασθενείς οι οποίοι γίνονται εισαγωγή στις εντατικές μονάδες και φαίνεται ότι και ο κίνδυνος θανάτου είναι τριπλάσιος σε επεισόδια τα οποία είναι θρομβωτικά και σχετίζονται με την COVID-19 λίμωξη. Υπερπηκτική κατάσταση η COVID-19 λίμωξη, συνδυασμός θρόμβωσης και φλεγμονής. Υπάρχει βέβαια η διαταραχή του μετατρεπτικού ενζήμου τύπου 2 που επάγει ουσιαστικά την αγκιοσύσπαση και την συσσόρευση των αιμοπεταλίων, η καταιγίδα των κυταροκινών, η θρομβοπενία λόγω καταστολής της παραγωγής από τον μυελό, λόγω καταστολής του μυελού από τις κυταροκίνες, όπως επίσης
η παραγωγή των εξοκυτάριων ουδετεροφιλικών παγίδων, των NETS, που επάγουν τη φλεγμονή και τη θρόμβωση και η βλάβη του εδωφιλίου. Πώς μπορούμε να προβλέψουμε, να βοηθηθούμε όσον αφορά την διάγνωση της πνευμονικής εμβολής, κυρίως με βάση τα κλινικά κριτήρια. Υπάρχει το Wells Score, το οποίο στηρίζεται στο αν υπάρχουν κλινικά σημεία και συμπτώματα εντοβάθη φλεγμονικής θρόμβωσης, αν ο καρδιακός ρυθμός είναι πάνω από 100 σφίξεις το λεπτό, αν ο ασθενής είναι ακινητοποιημένος για περισσότερο από 3 ημέρες λόγω χειρουργείου με γενική ή περιοχική αναισθησία, αν υπάρχει προηγούμενη επιβεβαιωμένη διάγνωση πνευμονικής εμβολής ή εντοβάθη φλεγμονικής θρόμβωσης, αν υπάρχει αιμόπτυση ή νεόπλασμα. Βλέπετε ότι στα σκορ, αν το σκορ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 7, μιλάμε για ασθενή υψηλού κινδύνου. Και το τροποποιημένο Geneva score, το οποίο επίσης σχετίζεται στην προηγηθήσα πνευμονική εμβολή ή εντοβάθη φλεγμοθρόμβωση, στον καρδιακό ρυθμό, το χειρουργείο ή κάταγμα τον τελευταίο μήνα, αιμόπτυση, ενεργός καρκίνος, θωρακικός πόνος, μεγάλη ηλικία. Και εδώ έχουμε την χαμηλή, μέτρια ή υψηλή κλινική πιθανότητα για πνευμονική εμβολή, όπου στο χαμηλό Geneva score δεν συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση. Στο μέτριο προσδιορίζουμε τα δέλτα διμερή, αλλά όπως είπε και ο κύριος Πρωτοπαπάς, τα δέλτα διμερή πολλές φορές βρίσκονται αυξημένα και σε άλλες καταστάσεις, όπως είναι οι λοιμώξεις, όπως είναι τα νεοπλάσματα, όπως είναι η κύηση και η μεγάλη ηλικία. Εάν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα των δέλτα διμερών, δεν συνεχίζουμε τον έλεγχο. Εάν είναι θετικό, συνιστάται απεικονιστικός έλεγχος. Σε υψηλό σκορ συνιστάται αξονική αγγειογραφία και υπερηχογράφημα φλεβών. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από όλα αυτά τα σκορ, εάν υπάρχει υψηλή κλινική υποψία για πνευμονική εμβολή, θα πρέπει να συνεχίζεται ο έλεγχος. Η πρόγνωση, όταν είναι μαζική εμβολή, η θνητότητα είναι υψηλή από 25 έως 65%. Σε μέτρια πνευμονική εμβολή, η θνητότητα είναι 3 με 15%, ενώ σε χαμηλού κινδύνου με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία, η θνητότητα είναι κάτω του 1%. Κίνδυνος υποτροπής υπάρχει στο 20 με 25% στην πενταετία και βέβαια είναι μεγαλύτερος για όσους έχουν έναν κληρονομικό ή επίκτητο προδιαθεστικό παράγοντα. Ο θρόμβος συνήθως στις περισσότερες περιπτώσεις λύεται. Σε ένα 15 με 30% των περιπτώσεων υπάρχει υπολοιπόμενος θρόμβος ακόμη και μετά από ένα χρόνο, όπως φαίνεται με το σφιγμογράφημα. Πάντως, με την κατάλληλη και την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, στο μεγαλύτερο ποσοστό επιβιώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πνευμονική εμβολή, ενώ χωρίς θεραπεία μόνο το 70% θα επιβιώσει. Υπάρχει ένα σύνδρομο, το σύνδρομο μετά την πνευμονική εμβολή, το οποίο το παρουσιάζει το 1 με 5% όσων έχουν επιβιώσει από πνευμονική εμβολή, χαρακτηρίζεται από δύσπνοια, μειωμένη ανοχή στην άσκηση, κακή ποιότητα ζωής, επηρεασμένη καρδιακή λειτουργία, διαταραχή ανταλλαγής αερίων και αιμάτωσης, και έναν όρο που λέγεται χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση, ουσιαστικά επειδή δεν λύεται το έμβολο, οργανώνεται ινώδης ιστός, ο οποίος εναποτίθεται στο τείχωμα των αγγείων, αποφράσει τα αγγεία και έτσι έχουμε χρόνια πνευμονική καρδιά. Δεν θα πω για τη θεραπεία, παρά μόνο ότι η θεραπεία εξαρτάται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Εάν μιλάμε για ασθενή με αιμοδυναμική αστάθεια, τότε η θρομβόληση ή η εμβολεκτομή έχει θέση. Εάν μιλάμε για ασθενή ο οποίος είναι αιμοδυναμικά σταθερός, ξεκινάμε άμεσα αντιπυκτική αγωγή με υπαρρύνη χαμηλού μοριακού βάρους ή νεότερα από του στόμα τους αντιπυκτικά και το μίνιμουμ που θα πρέπει να λάβει κανείς θεραπεία είναι οι 3 μήνες. Από εκεί και πέρα αξιολογείται ανάλογα και εξαρτάται πολύ στο κατά πόσο θα συνεχιστεί η θεραπεία από το αν ο προδιαθεστικός παράγοντας, ο παράγοντας που προκάλεσε την πνευμονική εμβολή, είναι αναστρέψιμος ή όχι. Τελειώνω λέγοντας ότι οι θάνατοι από πνευμονική εμβολή συμβαίνουν τις πρώτες ώρες νοσηλείας, το 65% των θανάτων συμβαίνει την πρώτη μόλις ώρα και αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και άμεση έναρξη θεραπείας ήδη από το τμήμα των επιγόντων περιστατικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλιάπα. Αν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο ή ερώτηση, να περάσω το δικαστό μιλητή. Βαγγέλη, μόνο να πω ότι επειδή τρέχει μια μελέτη η Βικτόρια με τη συνεργασία με τους αγκιοχειρουργούς κτλ. Πράγματι δεν είναι τόσο σπάνιο. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο βρήκαμε περίπου 25 περιπτώσεις θρομβοβολικού νοσήματος. Οι μισές είχαν πνευμονική εμβολή. Χωρίς να έχουν δει κλινικά σημεία, αλλά
σε κάποιους, πιο πολλούς βέβαια με την, θα πει και ο κύριος Κούσμας, φαντάζομαι, την διαγωνιστική προσέγγιση, αλλά είτε με το σκεφτευράφημα αιμάτων σε αερισμό, όταν δεν είχαν δυνατότητα να κάνουν απεικόνιση με σκιαστικό, είτε με την σπάιλα και με την μεγάλη έγκυση σκιαστικού, οποίοι και διάγνωση προγραμματική εμβολή ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν είχαν άτυπες. Να ρωτήσω κάτι το οποίο μάλλον θα το απαντήσει ο κύριος Κούρκορας, άρα προτρέχω. Έγκυος γυναίκα η οποία έρχεται στα επίγοντα και υποπτευόμαστε πνευμονική εμβολή. Προβοκατόρικα. Πάμε στα δικαστήρια. Πάμε στα δικαστήρια. Αν είναι μετά τους 6 μήνες, αν δεν το συζητάμε. Αν είναι πριν από τους 6 μήνες, όχι. Ο κύριος Κούρκορας. Τελευταίος είχε δε ιδρωμένος. Η αξιολογική τομογραφία, η πολιτική διαρρεύνηση, το ξέρω εσύ καλύτερα. Και όπως καταλαβαίνετε, το άγχος του παθολόγου μεταφέρεται στους εκτινολόγους. Όπου μας λένε το ιστορικό, σύντομα ιστορικό, έχω έναν άρρωστο πόσο χρονών, έχω ένα ψιθωρακικό άγχος και αμέσως αρχίζει ο πονοκέφαλος για τον ακτινολόγο. Εδώ βέβαια είναι και χαοτικό, αλλά βλέπουμε το σχιζογράφημα αυτό ότι οποιαδήποτε δομή στην περιοχή του θόρυβος μπορεί να δώσει οξύθωρακικό άλγος ακόμα και καταστάσεις πανικού που μπορούν να δώσουν θωρακικό άλγος. Ευτυχώς μπορούμε να κατά κάποιο τρόπο να τα ομαδοποιήσουμε. Από την καρδιά κυρίως μας ενδιαφέρει το έφραγμα του μυοκαρδίου, πνευμονία ή άλλες φλεγμονές του πνευμοθώρακας και φυσικά η πνευμονική εμβολή από την περιοχή των πνευμόνων, ο εσωφάγος, ρήξη εσωφάγου, η εσωφαγίτιδα, σπασμός, το Nutcracker Syndrome. Μπορεί επίσης να μας δώσει σε θωρακικό άλγος και από εκεί και πέρα η αορτή, με τα ανεβρίσματα αορτήτιδα ή διαχωρισμού, παθήσεις σε ανοκελίες, πολλογητίας ή νόσος των γολαγγύρων μπορεί να δώσει αντανάκλαση στο θώρακα και φυσικά το θωρακικό τύπωμα. Από όλα αυτά, αυτό που μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε κυρίως είναι η αορτή. Ναι, η αορτή. Ο θώρακας, ο πνεύμονας, συγγνώμη, και η καρδιά. Τα υπόλοιπα, με κάποιο τρόπο, μπορούν να αποκλειστούν από την κλινική εικόνα ή από άλλες βοηθητικές εξετάσεις, όπως η υπέρηχη ή ακόμα και η απλή ακτινογραφία, την οποία έχουμε ξεχάσει. Από την κλινική εξέταση, από το εξωτερικό, μπορούμε να βοηθηθούμε με την έννοια ο τύπος του πόνου, όπως είναι και η αντανάκλαση, οι προδιαθετικές παράγοντες όπως το κάλυψη, ζαχαρόδη, διαβήτηση, υπέρταση μπορούν επίσης να βοηθήσουν. Τα ηλεκτροκαρδιογραφικά και τα εργαστηριακά ευρήματα, κυρίως με την τροπονίνη και τα δέρτα δεμέρη. Όπως είπε και αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορεί να είναι αυξημένα σε διάφορες άλλες καταστάσεις. Συνεπώς, από όλα αυτά ξεχωρίζουμε αυτά τα τρία και ειδικότερα για το στεφανιαίο σύνδρομο θα πρέπει να χωρίσουμε δύο υπομάδες. Αν κλινικά έχουμε σαφείς ενδείξεις εφράγματος με ανάσπαση του ST και αυξημένη τρογωνή, δεν χρειάζεται καν να περάσει από το κτηνολογικό, από τον οξυγονικό. Θα πάει κατευθείαν να πάει στην μονάδα πάνω στο πνευματικό, το καρδιολογικό τμήμα, να γίνει η διάγνωση και φυσικά να συνεχίσει με θεραπεία. Άρα, πού μπαίνει το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, εκεί που έχουμε χαμηλού ρίσκου αρρώστους, χωρίς ιδιαίτερα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα και χωρίς τροπονίνη. Ο διαχωρισμός και η πνευμονική εμβολή φυσικά είναι στα πλαίσια της διαφορετικής διάγνωσης. Λίγο θα πει γρήγορα λίγο την τεχνική. Σάρωση όσο το δυνατόν περισσότερο, άλλοι προχωρούν προς τις κορυφές των πνευμόνων, πας και ξεφύγει κανένα νέο πλασμα από εδώ πάνω, συνήθως ένα εκατοστά πάνω από το αρτικό τόξο μέχρι λίγο κάτω από την καρδιά. Διάφορες τεχνικές οι οποίες έχουν σκοπό κυρίως να μειώσουν την έκταση, το βαθμό ακτινοβολίας που παίρνει ο άρρωστος. Εμείς το οποίο μας χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική, δηλαδή συνεχόμενη περιστροφή με καρδιακό συγχρονισμό. Υπάρχουν και άλλες διάφορες τεχνικές που όλες αυτές εξαρτάται από τι μηχάνημα έχει ο καθένας και βέβαια δεν είναι τις παρούσες να τις αναλύσουμε. Κάθε μία από αυτές τις δύο τεχνικές ή retrospective, δηλαδή να πάρω τα δεδομένα μου και να κάνω την
ανασύνθεση των εικόνων ή να πω το μηχάνημα να πάρει σε συγκεκριμένες κρατικές φάσεις, έχουν και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Το βασικό πλεονέκτημα της retrospective απεικόνησης είναι ότι κάνεις απεικόνηση σε όλο το κάθε φάσμα του καρδιακού κύκλου και από εκεί και πέρα διαλέγεις πού θα πας να κάνεις την ανασύνθεση. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, ιδίως ασθενείς με αριθμία ή κολπική μαρμαριά, και κολπική μαρμαριά είναι σχετική αντένδειξη για CT στεφανιογραφία. Μπορείς να πας, ας πούμε, αν έχεις artifact σε ένα στεφανία στο 75% του καρδιακού κύκλου, να πας λίγο πιο πίσω στο 40% και να βάλεις αυτό το artifact. Να φύγουμε λίγο γρήγορα. Το σημαντικό είναι το πώς θα γίνει η έγχυση. Όπως ξέρουμε ότι η φυσιολογία μας προηγείται το αίμα από τη φλέβες πάει στην πνευμονική και μετά στην αορτή. Συνεπώς υπάρχει ένα μικρό gap, χρονικό gap στο πικ της ενίσχυσης μετά την ενδοφλέβια χορήγηση και βλεφικής ουσίας. Αυτό είναι περίπου 11 δευτερόλεπτα από την αρχή της 11 δευτερόλεπτα μεταξύ τους. Αυτό που προσπαθούμε με την triple rule-out τεχνική είναι να πετύχουμε ικανοποιητική σχεδιαγράφηση του αυλού των δύο μεγάλων αγγείων και μάλιστα αν είναι δυνατόν πάνω από 250 μονάδες Hausdorff. Και αυτό γιατί θα έχουμε καλή απεικόνηση του αυλού για να μπορέσουμε να δούμε και το θρόμβο ή και την τυχοματική αλλίωση στα στεφανία. Και αυτό φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα. Λιγάκι. Είναι μικρά τα γράμματα. Αυτό που κάνουμε στην ουσία, έχουμε βάλει τα δύο ροή, ένα στο αριστερό κόλπο και ένα στη ρίζα της αορτής, παίρνουμε τη δυναμική μας μελέτη και φτάνουμε να ξεκινάμε περίπου στα 21-22 δευτερόλεπτα. Αυτό μας έχει δώσει μια καλή σχεδιαγράφηση 370 μονάδες Hausdorff όσον αφορά την αορτή και μια ικανοποιητική σχεδιαγράφηση γύρω στις 230 μονάδες στην πνευμονική. Αυτό τι σημαίνει ότι μεγάλη θρόμβη, κεντρική θρόμβη, θα μπορέσουν να απεικονιστούν. Πιθανόν να χάσουμε πολύ μικρούς θρόμβους που μπορεί πολλές φορές να δούμε σε χρόνια θρομβοεμβολική νόσο. Αν πάμε στο άλλο το πρωτόκολλο, ξεκινάμε περίπου τις άλλες στα 11 δευτερόλεπτα, μέχρι να πούμε μην ανασένεις, κράτα αναπνοή και όλα τα σχετικά, πάμε στα 12-13 δευτερόλεπτα από την αρχή της έγχυσης. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια πολύ καλή σχεδιαγράφηση όσον αφορά 560 περίπου μονάδες Hausdorff στην πνευμονική κυκλοφορία και αρκετά καλή σχεδιαγράφηση στην αορτή, πάνω από 250 μονάδες, οπότε μπορούμε να δούμε ικανοποιητικά και τον αυλό των στεφανίων. Το πώς θα επιλέξουμε αυτή είναι ή το ένα ή το άλλο, είναι να κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε παρεμφερή σχεδιαγράφηση των αγγείων, θα εξαρτηθεί εφενός μεν από την καρδιακή λειτουργία του αρρώστου, αν ένας άρρωστος με καρδιακή ανεπάρκεια σαφώς θα έχει μια πιο αργή πρόθεση του σχεδιαγραφικού. Και φυσικά από τις κλινικές πληροφορίες που θα έχουμε. Γι' αυτό πριν ξεκινήσει κανένας να κάνει αυτή την τεχνική, θα πρέπει να μιλάει, να κάνει μια κουβέντα με τον θεράποντα γιατρό ή τον αποστέλλοντα γιατρό. Γιατί η ένδειξη αυξημένα διμέρεια δεν σημαίνει τίποτα, η ένδειξη θωρακικό άλλος δεν σημαίνει τίποτα. Λοιπόν, θα αφήσουμε αυτά τα βιντεάκια. Και μετά, με ειδικά λογισμικά, κάνουμε τις διάφορες ανασυνθέσεις, οι οποίες φαίνονται, μερικές από αυτές φαίνονται αρκετά φαντεζή. Όσοι ασχολούνται με τη στεφανιογραφία, ξέρουν αμέσως ότι εκτεταμένες επασβεστώσεις έχουμε πρόβλημα στην εκτίμηση της σχεδιαγράφησης του αυλού. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο άρρωστος, ανάλογα και με τη συμπτωματολογία, θα προωθηθεί προς τη συμβατική στεφανιογραφία. Πνευμοθώρακας και ρήξη εσοφάγου, υπάρχουν τεχνικές που μπορεί εύκολα να τις δούμε. Τώρα έχουμε ένα παράδειγμα, extreme παράδειγμα, είναι ένας πνευμοθώρακας υποτάση. Βλέπουμε τη μετατόπιση του μεσοθωρακίου από την άλλη προς τα αριστερά. Θεωρητικά εδώ μπορεί να σταματήσει. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένας λόγος. Ο μόνος λόγος να πάει στον οξονικό τομογράφο είναι να μπει το πυλάω, να εκτονωθεί λίγα και πνευμοθόρυγα και από εκεί και πέρα να πάει στον οξονικό τομογράφο για να εκτιμηθεί το πνευμονικό παρέχημα και να πούμε γιατί έκανε ακριβώς πνευμοθόρυγα ο άρρωστος.
Εδώ στην προηγούμενη περίπτωση δόθηκε, δεν ξέρω γιατί, είναι ένα περιστατικό της κάποιας εφημερίας, δόθηκε σχεδιαγραφικό, σχεδιαγραφήθηκαν ήδη και προφανώς για να δουν την κατάσταση των αγκαίων. Εντάξει, είναι και αυτό μια ένδειξη που μπορεί να οδηγήσει τον άρρωστο στη χρήση σχεστικού. Ρήξη ζωφάγου, απλή τεχνική, εύκολα μπορεί κανείς να δει τη διαφυγή, παλιά κλασική, αγαπημένη μέθοδος. Μπορεί να προχωρήσει και σε εξωγενική τομογραφία, όπου θα δει το μέσο νεύμα, μέσο πνευμόνιο, αλλά μπορεί να εκτιμήσει και τι γίνεται παρακάτω το τείχωμα του ισοφάγου, το οποίο συνήθως θα είναι ασαφοποιημένο λόγω της ρήξης. Και πάμε στα τρία βασικά τώρα. Οξία ορτικό σύνδρομο. Θα πάμε γρήγορα, είναι ένα ευρύ φάσμα ευρημάτων από το αιμάτμα που είναι η αρχή του κακού μέχρι και το διαχωρισμό που είναι στο τέλος. Θα πρέπει να θυμίσω ότι πάντα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει κανείς να κάνει λήψεις χωρίς σχεδιαγραφικό. Το ενδοτυχωματικό αιμάτμα μετά τη χορήγηση σχεδιαγραφικής ουσίας σας αφοποιείται τελείως. Όχι ότι πλουτίζεται, απλά χάνει, κάνουμε αυτό το πλεονέκτημα, το υπέρπυκνο στοιχείο του ενδοτυχωματικού αιματώματος. Έτσι λοιπόν, έχουμε θωρακικό άλγος, ψεζόμαστε κάποιον διαχωρισμό, δεν θα δώσουμε κατευθείαν σχεστικό, θα πάει κατευθείαν, θα κάνουμε πρώτα τίνουν τέτοια. Γιατί, όπως θα δούμε και με άλλα παραδείγματα παρακάτω, αυτές οι χωρίς σχεδιαγραφικό μπορούν να καθορίσουν και τον τρόπο που θα κάνουμε την εξέταση. Δύο τύποι βασικοί, Α και Β, ανάλογα, λίγο να πάω γρήγορα σε αυτό. Εκεί που μπορεί να έχουμε κάποιο πρόβλημα είναι στη διαφορική διάγνωση. Γιατί τέτοια η μυσελινοειδή πάχυνση του τυχώματος, χωρίς όμως υψηλές πυκνότητες, μπορεί να δώσουν και άλλες καταστάσεις όπως η θρόμβος ενός ψευδού αυλού σε ένα διαχωρισμό, ένας τυχωματικός θρόμβος, ένας θρόμβος ο οποίος έχει επασβεστωθεί και μια δακτυλιοειδή, μια συμμετρική πάχυνση του τυχώματος στα πλαίσια μιας αορτήτιδος ίσως. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ψάξουμε πισταμένα εξερκωμένη πλάκα, διαδεδένο θερματικό έλγος και ψευδονευρίσματα, όλα είναι μια διαβάθμιση της διάβρωσης του ενδοθυλίου και της επέκτασης λόγω των πιέσεων του αυλού προς το τείχωμα. Βλέπετε χαρακτηριστικά τυπική ένα διαδεδένο έλγος με το ενδοτυχωματικό αιμάτωμα, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά σε αυτό το περιστατικό. Αν παίρναμε μόνο αυτές τις απεικονίσεις, κάναμε το, όπως είπα προηγουμένως, το υπέρπυκνο χαρακτήρα και φυσικά με τις ανασυνθέσεις βλέπουμε το διατηρένον έλκος αμέσως μετά την έκφυση της αριστερής υποκλειδίου. Ο διαχωρισμός δεν έχουμε να πούμε τίποτα, είναι τυπικά ευρήματα και μόνο η ανάδειξη του ιστίου μέσα στο αυλό βάζει κατευθείαν τη διάγνωση. Πρόβλημα όσον αφορά την απεικόνιση του διαχωριστικού ενευρίσματος είναι η ρίζα της αορτής, η οποία είναι κινητική. Εκεί μπαίνει το παιχνίδι της triple roll up που γίνεται με gating. Για να έχουμε κίνητη την αορτή, γιατί η πληροφορία σε έναν τύπο Α, αυτό που καίει τους καρδιοχειρουργούς, είναι μέχρι πού φτάνει κάτω στη ρίζα και αν συμμετέχουν ή όχι τα στεφανία. Ένα δίλημα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί την ώρα της εξέτασης είναι, εντάξει, κάνουμε το θώρακα, άμα δούμε ένα διαχωρισμό τύπου Α ή Β, δεν έχει σημασία, έχουμε ελέγξει αυτή την περιοχή να φτάνει μέχρι το διάφραγμα, που σημαίνει κατά 90% ότι μπορεί να επεκτείνει και παρακάτω. Να έχουμε δηλαδή τύπου τέτοιου τύπου διαχωρισμούς. Εδώ θα πρέπει να είναι έτοιμος ο τέτοιος, γι' αυτό πάντα αυτές οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνεται να είναι ο γιατρός που θα το παρακολουθεί και θα το γνωματεύσει να είναι δίπλα στο χειριστή. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί με το που θα δει τις πρώτες τομές που θα έρχονται και θα δει τον διαχωρισμό να φτάνει μέχρι το διάφραγμα ή αν δει από τις απλές ακτινογραφίες, από τις λήψεις χωρίς σχεδιαγραφικό, να έχουμε μετατόπιση των επασβεστώσεων προς το ενδοθυλίου, προς τον αυλό, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον υπάρχει διαχωρισμός, τότε θα πρέπει να αμέσως μετά με το που θα τελειώσει η αρχική σάρωση του θώρακα να έχει ετοιμάσει μια δεύτερη σάρωση να καλύψει την αορτή, την κοιλιακή αορτή. Μην ξεχνάμε ότι η αορτή είναι ένα όργανο, συνεπώς πρέπει να ελέγχεται στο σύνολό της. Βέβαια, μπορεί να μην έχουμε τόσο καλή σχεδιαγράφηση όπως θα έχουμε πάνω, αλλά θα έχουμε σίγουρα την ανάδειξη του ιστίου μέχρι πού φτάνει και πιθανόν να έχουμε και τη συμμετοχή των αγκείων.
Και ένα ακόμα στοιχείο που μπορούμε να δώσουμε είναι τα διάφορα σημεία επικοινωνίας του ψευδούς και αληθούς αυλού, κάτι που ενδιαφέρει τους καρδιοχειρουργούς. Η πνευμονική εμβολή, όπως υπόθηκε προηγουμένως, πιο συχνή είναι οι φλέβες των κάτω άκρων. Υπάρχουν ακτινολογικά σημεία, να μου επιτρέψετε αυτή την αγάπη για τις απλές ακτινογραφίες, αλλά η διάγνωση της πνευμονικής εμβολής μπορεί να ξεκινήσει και από εδώ. Υπάρχουν ορισμένα διαγνωστικά σημεία, όπως αυτό είναι βέβαια το Hampton's Hump, που είναι αυτή η τριγωνική χαρακτηριστική σκιά, που είναι, όπως ξέρω, όπως είπαμε προηγουμένως, μετά από 12 ή 24 ώρες. Αλλά πολλές φορές μπορεί να έχουμε αυτά τα σημεία, το Wasserman και το Flesner, όπου έχουμε την ερήμωση στην περιοχή του εμφράκτου. Αν είναι περιφερικό, πολύ περιφερικό το έμφραγμα, το έμβολο, σαφώς δεν θα δούμε τίποτα. Αν είναι κεντρικό όμως το έμβολο, τότε θα δούμε αυτή την πνευμονική ερήμωση. Και εδώ φυσικά θα πει, μεγάλο ρόλο θα παίξει η αξονική τομογραφία, με τη χορήγηση ή η αξονική αγκιογραφία, όπως θέλετε, θα αναδείξει τους διάφορους τρόμους στους κεντρικούς κλάδους στην περιοχή των πυλών, την επέκταση σε λεπτότερους κλάδους, μπορεί να αναδείξει και το Hampton's Hump και μπορεί να αναδείξει και το έμβολο στην δίκην σέλας. Αυτό όμως που η επιπλέον πληροφορία την οποία μπορεί να πάρει από κανείς από την αξιονική τομογραφία και όχι από τις άλλες επικοινωνίες, τουλάχιστον για το κομμάτι του ακτινολόγου, είναι αυτό εδώ. Φυσιολογικά, το μεσοκυλιακό διάφραγμα έχει μια καμπυλότητα προς την δεξιά κοιλία. Όταν έχουμε επιπέδωση και μια παραμόρφωση της αριστερής κοιλίας, με αυτά τα ευρήματα σημαίνει ότι οι πιέσεις στη δεξιά κοιλία είναι αυξημένες. Είναι η δυσπραγή, αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως, της δεξιάς κοιλίας. Και αυτό μπορούμε να το δούμε πολύ εύκολα και να το μελετήσουμε ακόμα με το gating της κινητικότητας αυτή, με το gating της εξέτασης. Είναι διαφορετικό. Βέβαια, αυτό το εύρημα μπορεί να αναπτυχθεί και στη χρόνια θρομβοεμβολική νόσο. Βέβαια, εκεί θα έχουμε και διάταση της δεξιάς κοιλίας, κάτι το οποίο δεν έχουμε συνήθως στην οξία φάση. Είπαμε για τις περιφερειακές φλέβες, παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε πνευμονική εμβολή. Αυτό είναι ένα περιστατικό του νοσοκομείου μας. Βλέπουμε ένα εκτεταμένο φλεβικό δίκτυο υποδόρια. Έχει καθετήρα πόρτ, ο οποίος θρομβώθηκε, προκάλεσε μάλλον τη θρόμβωση της ανακύλης φλέβας και η οποία επεκτάθηκε και έχει ένα θρόμβο μέσα στη δεξιά κοιλία, μέσα στο δεξιό κόλπο, κάτι που μπορεί να οδήγησε σε αυτό το έμφρακτο, σε αυτό το έμβολο, στο κατιόδο κλάδο της δεξιάς πνευμονικής. Και εδώ με τις ανασυνδέσεις βλέπουμε καθαρά την έκταση, την ανακύλη φλέβα, τη θρομβωμένη, τις δύο ανώνυμες, τη συμβολή τους και τον ενδοκολπικό δρόμο που έδωσε αυτό το έμβολο. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε οξία, αλλά και σε χρόνια κατάσταση, οπότε μιλάμε πλέον για χρόνια θρομβοεμβολική νόσο. Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά της αυτής της τεχνικής στη μελέτη των μικρών εμβόλων στη χρόνια θρομβοεμβολική νόσο. Εδώ σταματάμε. Εδώ είμαστε στην είσοδο της ανακύλης φλέβας στον δεξιό κόλπο και ανεβαίνοντας λίγο παραπάνω βλέπουμε ότι έχουμε μια νηματοειδή σχεδόν συλληπτοκόντα ανακύλη φλέβα, δεν είναι διαδεδεμένη όπως ήταν στην οξία φάση, εκτεταμένο παράπλευρο δίκτυο, το οποίο φαίνεται και πολύ καλά στο μεσοθωράκιο, σε αντίθεση με το άλλο που είχαμε συμμετοχή και των ανωνύμων, οπότε το δίκτυο βγήκε απ' έξω, στο υποδόριο, και το χρόνιο έμβολο με τη στένωση του κατιόντος κλάδου, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και με την σημαντική αγκιογραφία. Και τελειώνουμε με το ξύστεφανιό σύνδρομο, που εκεί είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που ψάχνουμε. Θέλουμε να δούμε τα στεφανιάγκια, τις βλάβες, επασβεστώσεις, μαλακές, επασβεστομένες ή μεικτής υφής αθρεωματικές βλάβες, την τοπογραφία τους. Πολύ σημαντικό να δούμε, να τους πούμε, αν είναι στην έκθεση των αγκίων ή αν είναι σε διχασμούς.
Το βαθμό στένωσης, αν μπορούμε να το βγάλουμε, θέλω να επισημάνω ότι οι εκτεταμένες επασβεστώσεις, οι αδρές μεγάλες επασβεστώσεις, δημιουργούν πρόβλημα όσον αφορά την απεικόνιση του αυλού. Οι μαλακές πλάκες πολύ πιο εύκολα μπορούμε να εκτιμήσουμε για το βαθμό στένωσης. Αυτό που θα πρέπει να τονίσω είναι ότι όταν μελετάει κανείς με MPR, τα στεφανιαγγεία θα πρέπει να έχει δύο επίπεδα κάθετα μεταξύ τους. Αν μείνουμε σε αυτό το επίπεδο, θα πούμε μια ήπια στένωση. Ενώ αν γυρίσουμε σε αυτό το επίπεδο, βλέπουμε ότι η στένωση είναι μεγαλύτερη. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα στοιχεία χαρακτηριστικά των πλακών, όπως το napkin ring ή μαλακή πλάκα με λίπος μέσα, τα οποία μπορούν να, τα οποία θεωρούνται σαν ευένδοτες πλάκες ή η σχέση της επασβέστωσης με το μαλακό στοιχείο, δηλαδή αν έχουμε μαλακό στοιχείο πριν από την επασβέστωση, όπου είναι η περιοχή της πλάκας που δέχεται το περισσότερο φορτίο από τη ροή του αίματος, όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά ακόμα ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι ταυτόχρονα με τη στεφανία μπορούμε να δούμε και την αορτική βαλβίδα. Όπου εδώ έχουμε μια ανεπαρκούσα αορτική βαλβίδα, αυτή είναι η διαστολή, και στη συστολή ευτυχώς δεν έχουμε μεγάλο βαθμό στένωση, παρόλα αυτά θα πρέπει να αναφερθεί στο πόρισμά μας. Τώρα, γιατί να κάνουμε αυτή την τεχνική? Τρία περιστατικά του νοσοκομείου μας. Αυτό βέβαια είναι ένας χρόνιος ασθενής, αλλά μου άρεσε σαν ευρήματα και για να τονίσω δύο σημεία. Το πρώτο σημείο, όπως θα προσέξανε το γρήγορο μάτι του ακτινολόγου, είναι ότι έχουμε μια διατεταμένη αορτή. Η εξέταση όμως που έγινε αφορά κυρίως την πνευμονική. Προφανώς, το κλινικό ερώτημα είναι αυξημένα διμερή, μήπως έχουμε πνευμονική εμβολία. Αυτό θα ήθελα μια ευκαιρία, μια και το συζητάμε. Οι θρόμβοι οι οποίοι δημιουργούνται, ας πούμε, σε ένα διαχωριστικό νεύρα, μπορούν να κινητοποιήσουν τα διμερή? Νομίζω μπορούν, ναι. Άρα και μόνο η ένδειξη αυξημένα διμερή με αυτήν την εικόνα, γι' αυτό πάντα θα πρέπει να παίρνετε αυτήν την εικόνα, θα πρέπει να αλλάξει τελείως τον τρόπο εξέτασης και να γίνει έτσι ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε και την αορτή. Ευτυχώς για τον άρρωστο, πριν δύο μέρες είχε γίνει αυτή η εξέταση, οπότε είχαμε την πληροφορία, οπότε καλώς έγινε έτσι πως έγινε. Αν δεν είχε πει η προηγούμενη εξέταση, αυτή η εξέταση είναι ανεπαρκής. Ας δούμε αυτό το περιστατικό. Υγρό, πιστοκοντικό, ατελεκτασίες εκπιέσεως, πάλι αυξημένα διπερί. Πολύ ωραία σχεδιάγραφηση των πνευμονικών. Θα πιστήσω λίγο την προσοχή εδώ πέρα. Αν παίξουμε λίγο τις εικόνες, βλέπουμε διάφορες επασβεστομένες βλάβες στα στεφανία. Και τα λέμε τα στεφανία, εννοούμε και τα τρία. Δεξιά, περισπόμενη, πρόσωπος κατεώντας κλάδος. Κατεβαίνοντας λίγο παρακάτω, βλέπουμε άλλη μία επασβέστωση. Εδώ είναι η κορυφή της καρδιάς. Το μυοκάρδιο της κορυφής της καρδιάς. Αν πάμε εδώ, και θα προχωρήσουμε λίγο να το δούμε καλύτερα στις ανασυνθέσεις, βλέπουμε την επασβέστωση, βλέπουμε τη λέπτυνση του μυοκαρδίου, βλέπουμε την ανευρισματοειδή διάταση, άρα μιλάμε για ένα ανέβρισμα ή αναρχόμενο ανέβρισμα μετά το έμφρακτο, αλλά βλέπουμε και ένα έλλειμμα πλήρωσης. Το οποίο όμως οδήγησε τον άρρωστο σε ένα εγκεφαλικό. Ο άρρωστος αυτός είχε φυσιολογικό τρίπλεξ. Ωραία. Εδώ θα βοηθούσε πάρα πολύ να έχουμε αυτό το τρίπλο rollout. Έστω με κάποια περισσότερη σκιαγράφηση, αν και η ένδειξη ήταν πνευμονική εμβολή, έστω και με κάποια μεγαλύτερη σκιαγράφηση της αριστερών κοιλοτήτων. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές το μάτι του ακτινολόγου το τραβάει το οφθαλμοφανές. Και ξεχνάμε λίγο την περιφέρεια. Είχα πει παλιότερα στους ειδικευόμενους, είδατε το έβριμα, ξεχάστε το, πάτε δείτε όλα τα άλλα, είναι παλιός κανόνας, πάτε δείτε όλα τα άλλα και μετά γυρίστε ξανά και περιγράψτε το έβριμα. Και τέλος ένα πρόσφατο περιστατικό, 75 χρονών, με το ιστορικό τριπλό bypass, εδώ είναι τα bypass που έχουν γίνει και έρχεται με στεθαχικό πόνο.
Αυτός είναι ο πρόσθετος κατιόν κλάδος, αυτή είναι η αριστερή, η εσωμαστική, μια χαρά σχεδιαγραφείται. Φλεβικό μόσχευμα προς τον επιχείλιο κλάδο της περισπόμενης, σχεδιαγραφούνται όλα καλά εδώ πέρα και ανάδρομα σχεδιαγραφούνται και τα υπόλοιπα. Πάμε στη δεξιά στεφανία, τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έχει τόσες επασβεστώσεις, είναι τόσο λεπτοφυή, θα λέγαμε ότι δεν σχεδιαγραφείται καθόλου. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπουμε ότι σχεδιαγραφείται ο πίστος κατιόντας κλάδος. Κάτσε το μεγαλό σου λέει. Ο πίστος κατιόντας κλάδος. Και λέμε τώρα αρχίζουν και δεν σχεδιαγραφείται λίγο η έκθεση, αλλά από εκεί πέρα δεν βλέπω τίποτα. Σχεδιαγραφείται ο πίστος κατιόντας κλάδος. Οπότε σημαίνει ότι υπάρχει παράπλευρη κυκλοφορία. Αυτή είναι η 3D ανασύνδεση. Εδώ βλέπουμε το φλεβικό μόσχημα για τον περισπόμενο. Εδώ βλέπουμε αυτά τα στοιχεία που είναι τίποτα άλλο παρά τα κλιπ όταν αφαιρέθηκε το μόσχευμα και μας δίνει τη θέση του μόσχευματος. Σύμφωνα με αυτή την εξέταση και με αυτό αυτή είναι το σημείο προς την αναστόμωση στο τείχομα της αορτής, λέμε ότι υπάρχει απόφραξη, έτσι, η θρόμβωση του μόσχευματος, του φλεβικού μόσχευματος προς τη δεξιά στεφανία και η απόλυτη επιβεβαίωση από την αγγειογραφία. Η λίμα προς τον LED, το φλεβικό μόσχευμα προς την επιχείλιο. Εδώ βλέπουμε μια νηματοειδή σχεδιάγραφηση του αρχικού τμήματος της δεξιάς στεφανίας, κάτι το οποίο, παιδιά, ξεχάσετε εδώ. Δεν μπορούμε να το δούμε. Βέβαια, έχει διαφορετική διακριτική. Εδώ είναι 1024, αν θυμάμαι καλά, η ανάλυση της DSA. Εδώ είναι 512, παραπάνω δεν έχουμε. Και εκείνο όμως που βλέπουμε και πολύ ωραία, έχουμε τη σχεδιάγραφηση του πίστου κατιόντα και έχουμε τη σχεδιάγραφηση του πίστου κατιόντα από αυτό το παράπλευρο δίχτυο. Συνεπώς, νομίζω ότι εδώ τελειώνουμε. Συνεπώς, η rule-out τεχνική είναι με την προϋπόθεση βέβαια του ανάλογου μηχανήματος. 256, όχι το 64, αν και όλα οι αρχικές μελέτες έγιναν σε οξυγικό τομογράφο 64 τομών, τώρα υπάρχουν 128 και όλα τα όσο πάει μεγαλώνει. Προϋπόθεση λοιπόν το καλό μηχάνημα. Καλό σχεδιασμό πρωτόκολλου έγχυσης, καθώς και λήψης δεδομένων και τη χρήση ειδικών προγραμμάτων μεταξυγρασίας στο post-processing που είναι και ο κονοκέφαλος των ακτινολόγων. Όλα αυτά σε συνδυασμό δίνουν μια αξιόπιστη μέθοδο για τον αποκλεισμό των τριών βασικών επικίνδυνων καταστάσεων για τον άρρωστο, στεφανία νόσο, διαχωρισμό, πνευμονική εμβολή. Μπορεί εύκολα να αποκλείσει άλλες καταστάσεις που θα εκδηλωθούν με θωρακικό άλλος, με αποτέλεσμα να κερδιθεί και χρόνος προς τη θεραπεία, αλλά και να αποφευθούν άλλες διαγνωστικές μέθοδες, συχνά πνευματικές, που χρησιμοποιούν και αυτές και ακτινοβολία και σχεδιαγράφηση. Δεν σας είπα βέβαια το ποσό της ακτινοβολίας που καταλαμβάνει, που λαμβάνει ο άρρωστος. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το την πρόδρομη ή την ανάδρομη. Αυτό. Την πρόδρομη ή ανάδρομη τεχνική που θα χρησιμοποιήσει. Και φυσικά αν είναι μονής λιχνίας ή dual energy ο οξυγονικός. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να είμαι στο χρόνο, να μην μας κλειδώσουν και μέσα. Θα μας απαντήσει και στην ερώτηση που έκανε η κυρία Καλιάφα, με την έγκυο. Την απάντησα προηγουμένως. Στο εξάμεινο. Θεωρητικά. Θεωρώ την ακτινοβολία, αλλά. Θεωρητικά. Αλλά υπάρχει και το σχεστικό. Υπάρχει και το θέμα της αντιδράσης στο σχεστικό, δεν είναι μόνο η ακτινοβολία. Βάζουμε ένα κλινικό σενάριο. Έχετε μια έγκυο, φωνάζει το θώρακα. Και ψάχνει πνευμονική εμβολή. Ήρυξε νευρίσματος. Ήρυξε νευρίσματος. Να πω το σενάριο που έγινε και τρέχαμε και στα δικαστήρια. Γι' αυτό είπα, κύριε καθηγητά, με τα δικαστήρια. Πριν από χρόνια. Δηλαδή, θα γίνει μαγνητική εμβολή. Τελειόμηνος. Αν υπάρχει δυνατότητα μαγνητικής τομογραφίας και αν υπάρχει δυνατότητα καλής τεχνικής, εγώ θα προτιμούσα να κάνω την μαγνητική αγγειογραφία με το κόστος να χάσω τα περιφερειακά αγγεία. Γιατί και εκεί ακόμα
θα χρειαστεί να δώσω σκιαγραφικό. Άρα, πριν φτάσει σε μένα, θα πρέπει να αναρωτηθεί, να κουβεντιάσουμε αν το παιδί αξίζει να αξίζει, εντός εισαγωγικών, να σωθεί. Γιατί είχα μια γνωστή μου συνάδελφό μου, πέθανε από πνευμονική εμβολή στην κοίηση. Λοιπόν, και δεν ξέρω πώς κόλλησε, δεν έγινε καμία επικόλυση. Ενώ η ίδια έλεγε, παιδιά, παθαίνω εμβολή. Τέλος πάντων, πραγματική εμπειρία. Νομίζω ότι μπορεί να, θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα. Γιατί η ακτινοβολία, αν είναι μετά τις 6 μήνες, έχει γίνει οργανογέννηση, θεωρητικά λες ότι δεν θα έχει τόσο πολύ. Αλλά το σχεστικό, όσον αφορά το ιόδιο, μπορείς να το περάσεις μετά από τους νεφρολόγους, να το καθαρίσεις, κάπως μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Τώρα το γαδολίνιο, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάτι να σου δώσω. Να μπορούσε όμως, έχουμε τη δυνατότητα όμως με το Μαριλίδη να κάνουμε αυτά τα σύνε που βλέπουμε μερικές φορές, οπότε μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες σχετικά με τα κεντρικά αγγεία. Αυτά θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Όπως είπε τον κύριο Πρασόπουλο, θα είναι λίγο πιο αφοριστικός. Προφανώς, αν έχεις τη δυνατότητα του Μαριλίδη, αυτό είναι πλεονέκτημα. Επί της ουσίας όμως, εδώ έχεις μια κατάσταση που μπορεί να είναι σοβαρή. Έχει κίνδυνο και για την έγκυο και για το παιδί. Ακριβώς. Και πρέπει λοιπόν να ζυγίσεις το προτοκόμενο. Και ποιες είναι οι ζημιές. Το προτοκόμενο απλώς είναι σαφώς, σαφές ότι είναι μεγάλο. Ποιες είναι οι ζημιές. Το σχεδιαγραφικό, όχι, δεν αποτελεί πρόβλημα. Το σχεδιαγραφικό περνάει τον πλακούντα, αμφίδρομα, επομένως καθαίρεται από τους νεφρούς της μητέρας. Εφόσον η μητέρα έχει καλή νεφρική λειτουργία. Άρα το σχεδιαγραφικό το ιωδικό δεν είναι πρόβλημα. Για το γαδολίνιο φαίνεται ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχουν μελέτες τελικής φάσης που να το λένε. Μάλλον το τρίτο τρίμηνο ξέρουμε ότι δεν είναι επικίνδυνο το γαδολίνο. Τα δύο πρώτα τρίμηνα δεν έχουμε τελικές μελέτες. Οι καταρχήν μελέτες είναι όμως ότι δεν αποτελεί ούτε αυτό πρόβλημα. Όταν για το ΣΥΧΗ ξέρουμε ότι το σχεδιαγραφικό του ιωδιούχο δεν αποτελεί πρόβλημα. Η ακτινοβολία που θα πάρει, προφανώς θα ακτινοβοληθεί ο θόρακας. Εδώ δεν έχουμε ακτινοβόληση του εμβρίου απευθείας, δεν είναι κοιλιακή εξέταση, είναι θόρακας. Η δόση που θα πάρει το έμβριο είναι σκευαζόμενη δόση, δεν είναι απευθείας δόση. Επομένως, η δόση του πρώτου έμβριου σίγουρα είναι κάτω από 10 μιλισίβερ. Τα 50 μιλισίβερ θεωρούνται ένα ασφαλές όριο. Δηλαδή δεν υπάρχει στατιστική. Φυσικά η στρατηγική είναι όσο γίνεται λιγότερο, τόσο καλύτερα. Έτσι, ακόμα και την κοσμική ακτινοβολία που είναι 4-5 μιλισίβερ, ούτε αυτή τη θέλουμε. Αλλά η ακτινοβολία που θα πάρει από μία σάρωση, μοναδική σάρωση με σκιαγραφικό εννοώ, δεν θα γίνει απλό και μετά σκιαγραφικό. Μία σάρωση του έμβριου είναι πολύ μικρό, είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας. Επομένως, επί ισχυρής κλινικής ενδείξεως, εγώ δεν θα έχω καμία επιφύλαξη. Η μόνη περίπτωση δηλαδή να είμαστε τελείως έτσι. Αδύναμη να μας πει ότι είναι, έχει αλλεργία. Να μας πει ότι έχει αλλεργία, εκεί μας τελείωσε. Άμα έχει αλλεργία, ξανά τι σημαίνει αλλεργία. Διότι όλοι οι ασθενείς λένε ότι έχουν αλλεργία. Πρέπει να το τεκμηριωθεί. Άρα θέλει μια αξιολόγηση κλινική που να είναι πολύ πιο αυστηρή. Τι σημαίνει αλλεργία. Δηλαδή, πόσοι από αυτούς που δηλώνουν ότι έχουν αλλεργία έχουν πραγματικό κίνδυνο. Ένα στου 100. Επομένως θέλει ένα καλά κλινικά φίλτρα και μετά όχι δισταγμός. Εδώ δεν είναι να χάνεται ώρα με κουβέντες, να το κουβεντιάσουμε. Δεν έχει αποβεντιάσει γιατί η κατάσταση είναι οξία. Άρα λοιπόν ούτε το σκιογραφικό το φοβόμαστε όταν έχουμε ισχυρή κλινική υποψία, ούτε την ακτινοβολία τη φοβόμαστε. Γιατί η δόση που θα πάρει το έμβριο είναι μικρή και είναι σκευαζόμενη δόση. Δεν είναι παιδί. Και είμαι λίγο απόλυτο γιατί καλύτερα να φεύγουμε με ξεκάθαρα μήνυμα. Πολύ καλά. Το μόνο που πρέπει να τα λέμε κιόλα είναι μια που αναδεικνύουμε τη συνεργασία και έτσι να κλείσουμε με αυτό το session είναι ότι μα λείπουν οι γυναικολόγοι. Θέλω τώρα να έχει έγκυο, να έχει και εργόδη κατάσταση, να μην έχει γυναικολόγο. Γιατί και κάτι να γίνει δυνητικά το παιδί, θα πρέπει να το πάρει αν είναι βιώσιμο, αν είναι τελειώνω. Αυτό είναι και είναι επί ετών αυτό. Αυτό μην κάνει τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει τα νοσοκομεία που δεν έχουν αγωγές και επί 10-15 χρόνια δεν έχει ούτε σύμβουλο γυναικολόγο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Βάζει ένα χειρουργείο μετά, αν πούμε ότι στραβώσει κάτι, τουλάχιστον πάνε το έμβριο. Το ερώτημα είναι βέβαια αν είναι κάποια συγγενή ανομαλία. Μήπως γυρίσει κάποιος μετά και το αποδώσει και το αποδώσει και αρχίσει να λέει βέβαια δεν μπορεί να το αποδείξει. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το δίλημα. Υπάρχει να την είχε και πριν από αυτό. Για να το αποδείξει ότι οφείλεται στην ακτινοβολία δεν αποδεικνύεται με αυτές τις χαμηλές δόσεις. Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό σχέδιο. Γι' αυτό βασικά είπα και εγώ για τους 6 μήνες και μετά γιατί έχουν τελειώσει όλοι οι οργανωμένοι. Εσύ έχει τελειώσει. Οπότε σίγουρα δεν νομίζω με πολύ έτσι, μικρή καθυστέρηση ίσως και τεχνικών. Και κάποιον να τρέξει προς τα κάτω να μην μας πει. Να μας κλειδώσει μέσα. Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι αναδεικνύεται η συνεργασία
τουλάχιστον με το εργαστήριο τεχνολογία και να φιλοδοξούμε να συγκρίσουμε πάλι και τα μαθήματα. Άπαξ τουλάχιστον μια περιστατικών. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.